Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Να δούμε τις σημαντικότερες εξελίξεις της ημέρας σε τίτλους. Αδιέξοδο στο Eurogroup της Ρίγα. Μένουν οι Ευρωπαίοι στις μεταρρυθμίσεις. Αυστηρό τελεσίγραφο για άμεση ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων. Σφυροκόπημα των εταίρων στο Γιάννη Βαρουφάκη. Δημοσιεύματα για βαριές εκφράσεις από τους ομολόγους του. Αισιόδοξος πάντως για λύση ο Υπουργός. Αισιόδοξος για ενδιάμεση συμφωνία και ο Πρωθυπουργός μετά τη Σύνοδο Κορυφής και τις επαφές με Μέρκελ, Ολάντ και Γιούνκερ. Πρωτοφανείς διάλογοι και απειλές χειροδικίας στη Βουλή. Πανδαιμόνιο από καταγγελίες Βούτση ότι η αντιπολίτευση εκπροσωπεί τους δανειστές. Επίθεση από Βενιζέλο και Θεοδωράκη στη Βουλή για τα σενάρια εκλογών. Λαϊκή νομιμοποίηση της συμφωνίας εάν χρειαστεί, απαντά ο Νίκος Φίλης. Ενδείξεις αποκλιμάκωσης για τα διαθέσιμα. Δεν μεταφέρονται τα έσοδα από τα ανταποδοτικά τέλη. Βλέπουν τον Πρωθυπουργό αύριο οι περιφερειάρχες. Αγκάλιασαν τους 96 μετανάστες στο Πικέρμι οι κάτοικοι. Την τύχη τους ψάχνουν από σήμερα και οι 90 που επέζησαν από το ναυάγιο της Ρόδου. Μέσα σε πολύ βαρύ κλίμα για την Ελλάδα πραγματοποιήθηκε, κυρίες και κύριοι, το Eurogroup στη Ρίγα της Λετωνίας με τον Γιάννη Βαρουφάκη να βρίσκεται αντιμέτωπος με ραγδαία κλιμάκωση των πιέσεων από τους υπουργούς οικονομικών της Ευρωζώνης, δεχόμενος μάλιστα και λεκτικά πυρά. Γερούν Ντάισελμπλουμ και Πιέρ Μοσκοβισί έστειλαν αυστηρό τελεσίγραφο στην Αθήνα για άμεση ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων, αποκλείοντας τμηματική καταβολή της δόσης και επιρρύπτοντας την ευθύνη στην ελληνική κυβέρνηση. Την ώρα που ο Μάριο Ντράγκη αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο έμεσης μείωσης της ρευστότητας της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας προς τις ελληνικές τράπεζες. Ο ίδιος ο Γιάννης Βαρουφάκης, ο οποίος παραδέχθηκε το τεταμένο κλίμα που επικράτησε στη συνεδρίαση, δήλωσε αισιόδοξος για την επίτευξη συμφωνίας, παρότι, όπως είπε, θα είναι δύσκολη, επαναλαμβάνοντας ωστόσο τις κόκκινες γραμμές της κυβέρνησης. Την ίδια στιγμή στην Αθήνα, στη σκιά της ασφυξίας στα κρατικά ταμεία, το κλίμα στη Βουλή ήταν πολεμικό, με βουλευτές της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης παρολίγο να έρθουν και στα χέρια κατά τη συζήτηση της πράξης νομοθετικού περιεχομένου για τα αποθεματικά της τοπικής αυτοδιοίκησης. Θα τα δούμε όλα αναλυτικά. Πάμε πρώτα να παρακολουθήσουμε το ρεπορτάζ με όλα όσα έγιναν στο σημερινό δύσκολο Eurogroup. Πρωτοφανές ήταν το μπαράζ λεκτικών επιθέσεων που δέχτηκε ο Γιάννης Βαρουφάκης στη Ρίγα. Οι ομόλογοί του εκτόξευσαν απίστευτους χαρακτηρισμούς προς το πρόσωπο του Έλληνα Υπουργού Οικονομικών, με τις φωνές να φτάνουν μέχρι την αίθουσα των δημοσιογράφων, ταράζοντας τη ραστόνη τους. Όλα ήταν ένα μεγάλο χασμουριτός που πριν από λίγο μάθαμε ότι ο Γιάννης Βαρουφάκης υπέστη ανελέητο σφυροκόπημα σύμφωνα με γνωρίζοντες. Τον αποκάλεσαν ερασιτέχνη, τζογαδόρο και ότι ακολουθεί παραλληλικιστική τακτική. Μπορεί κάποιος να φέρει στον Γιάννη Βαρουφάκη ένα σφουγγάρι και μια πετσέτα? Φαίνεται ότι είχε ένα δύσκολο πρωινό. Ήταν το δεικτικό σχόλιο του Guardian. Την ώρα που ο Μαλτέζος Υπουργός Οικονομικών Σικλούνα χαρακτήριζε τη συνεδρίαση ως μια απόλυτη κατάρρευση στην επικοινωνία με την Ελλάδα. Γερούν Ντάισελμπλουμ και Γιάννης Βαρουφάκης επανέλαβαν, σύμφωνα με πληροφορίες, τις αυρότητες της συνάντησής τους στην Αθήνα, με τον Ολλανδό αξιωματούχο να μην προσπαθεί καν να ωρεοποιήσει την κατάσταση. Δεν μπορώ να σας πω πώς εξελίχθηκαν οι συζητήσεις. Θα είμαι όμως ειλικρινής. Ήταν μια πολύ κρίσιμη συνάντηση. Πριν δύο μήνες φτάσαμε σε μια συμφωνία και σήμερα ελπίζαμε να ακούσουμε θετικά αποτελέσματα και μια συμφωνία πάνω στην οποία μετά θα αποφασίζαμε. Και είμαστε ακόμη μακριά από αυτό. Ναι, λοιπόν, ήταν μια κρίσιμη συνάντηση. Απομονωμένος απέναντι στη γενική δυσθυμία, ο Έλληνας Υπουργός Οικονομικών δεν κατόρθωσε να εξασφαλίσει ούτε το ελάχιστο των ελληνικών επιδιώξεων, που ήταν ένα θετικό σήμα. Σε ερώτηση της απεσταλμένης του Sky και της Καθημερινής Ελένης Βαρβιτσιώτη, ο Γερούν Ντάισελμπλουμ διέψευσε τις ελληνικές προσδοκίες αποκλείοντας τμηματική καταβολή της δόσης. Υπάρχει πιθανότητα συνένεση σε μερική συμφωνία και τμηματική καταβολή, παραδείγματος χάρη των κερδών των ομολόγων ή οποιοδήποτε άλλου ποσού, χωρίς συνολική συμφωνία? Η απάντηση είναι πολύ σύντομη. Όχι. Συμφωνήσαμε μια συμφωνία πακέτο για αυτούς τους 4 μήνες. Επιπλέον, οι δανειστές απέκλεισαν το ενδεχόμενο εκτάκτου Eurogroup, αν δεν δουν πρώτα πρόοδο στην κατάρτιση της λίστας μεταρρυθμίσεων. Απέκλεισαν τη συγχώνευση των συζητήσεων της 5ης αξιολόγησης με την 3η δανειακή σύμβαση, ενώ ο εκνευρισμός ήταν τέτοιος που ζήτησαν την επαναφορά του καθεστώτος της Τρόικας όσον αφορά στις τεχνικές διαπραγματεύσεις. Χρειαζόμαστε μια συνολική συμφωνία, μια ολιστική προσέγγιση, αλλά είμαστε μακριά ακόμα.
πολύ μακριά. Και για μια τέτοια συμφωνία χρειαζόμαστε μεταρρυθμίσεις. Ο Μάριο Ντράγκη απείλησε να σφίξει περισσότερο τη στρόφιγγα της ρευστότητας του ELA μέσω της αύξησης του κουρέματος στα ενέχειρα που δίνουν οι ελληνικές τράπεζες. Η τωρινή κατάσταση δεν είναι ακριβώς η ίδια με αυτή που ίσχυε όταν αποφασίσαμε το τρέχον haircut. Άρα λοιπόν το Διοικητικό Συμβούλιο θα πρέπει να επανεξετάσει αν οι συνθήκες θα δικαιολογούσαν μια αλλαγή του δεδομένης της αλλαγής του περιβάλλοντος. Δεν έχετε πολύ χρόνο, ήταν η προειδοποίηση του συνήθως μιλίχιου Ρέγκλινγκ. Να υπενθυμίσω ότι σημαντικά ποσά θα είναι διαθέσιμα για την Ελλάδα, αλλά μόνο έως τις 30 Ιουνίου και μόνο αν υπάρξει συμφωνία πριν για τις μεταρρυθμίσεις. Παρά το εχθρικό κλίμα, ο Γιάννης Βαρουφάκης εμφανίστηκε μετά το Eurogroup ψύχρεμος και αισιόδοξος ότι σύντομα θα υπάρξει συμφωνία. Σύμφωνα με τον Υπουργό Οικονομικών, οι τρεις κύριες περιοχές διαφωνίας είναι η μείωση των επικουρικών συντάξεων, οι πληστηριασμοί πρώτης κατοικίας και το ύψος του πρωτογενούς πλεονάσματος, θέμα που πάντως κύκλοι του Μαξίμου διαβεβαίωναν έως τώρα ότι υπάρχει σύγκληση. Η ελληνική κυβέρνηση δεν μπορεί να αποδεχθεί άμεση μείωση των επικουρικών συντάξεων εν μέσω μιας αυτοτροφοδοτούμενης κρίσης. Η ελληνική κυβέρνηση δεν μπορεί να συμφωνήσει στους πληστηριασμούς πρώτης κατοικίας. Η ΙΟΝΗ πάντως δεν ήταν καλή ήδη από το βράδυ της Πέμπτης και το δείπνο εργασίας των Υπουργών Οικονομικών, στο οποίο σύμφωνα με πληροφορίες, ο Γιάννης Βαρουφάκης βρέθηκε απελπιστικά μόνος. Εικόνα που συνεχίστηκε και κατά την αναμονή της έναρξης των συζητήσεων, όπου μόνο συνομιλητής του ήταν ο Νίκος Θεοχαράκης. Όταν λέω δημόσια ότι δεν έρχονται έγγραφα, τότε περιγράφω ως ψεύτης. Δεν έχουν έρθει και ούτε και οι άλλοι θεσμοί μπορούν να πούν κάτι διαφορετικό. Είμαι κάπως εκνευρισμένος με αυτή την κατάσταση. Πώς αισθάνεστε για το ελληνικό ζήτημα? Έχω κουραστεί. Δεν ήταν άλλωστε διόλου τυχαία η διαρροή από κύκλους του Υπουργείου Οικονομικών λίγο πριν αρχίσει το Eurogroup, ότι η χώρα θα πει όχι στις πιέσεις για επιπλέον λιτότητα, σχολιάζοντας δηλώσεις του Γιάννη Βαρουφάκη στο περιοδικό Φιλοσοφή, σύμφωνα με τις οποίες η Ελλάδα δεν μπλοφάρει όταν μιλά για Brexit, οι οποίες όμως έγιναν πριν από ένα μήνα. Ο Υπουργός Οικονομικών επανέλαβε ότι αν οι εταίροι και οι θεσμοί επιμείνουν σε περισσότερη λιτότητα σε μια χώρα που ήδη έχει υποστεί τεράστιες απώλειες από τη μεγαλύτερη λιτότητα στην οικονομική ιστορία, τότε η κυβέρνηση θα απαντήσει στεναρά όχι. Εάν μας απειλήσουν με εξωθεσμικές κινήσεις που θα διακινδυνεύσουν τη θέση της Ελλάδας στην Ευρωζώνη, τότε πράττουν εναντίον των συμφερόντων της Ευρώπης. Είμαστε ακόμη αποφασισμένοι να βρούμε λύση και να στηρίζουμε την Ελλάδα. Θα πρέπει βέβαια να είναι χρήσιμο. Με άλλα λόγια, θα πρέπει να υπάρχει ένα βιώσιμο σχέδιο σε οικονομικούς και δημοσιονομικούς όρους και όρους οικονομικής σταθερότητας. Η προτροπή Σόιμπλε στους δημοσιογράφους που καλύπτουν το Eurogroup να πάνε καλύτερα για τουρισμό ήταν απλώς το κερασάκι στην τούρτα της προαναγγελίας ενός αποτυχημένου Eurogroup. Εδώ και εβδομάδες είχε φανεί ότι οι προσδοκίες για λήψη απόφασης εδώ ήταν λαθασμένες. Γι' αυτό είναι καλό που είστε όλοι εδώ, αλλά μην απογοητεύεστε. Απολαύστε τις ομορφιές της χώρας και εμείς θα κάνουμε εντατικές διαβουλεύσεις. Συνδεόμαστε, κυρίες και κύριοι, με τη Ρήγα της Λετωνίας. Εκεί βρίσκεται η Ελένη Βαρβιτσιώτη. Στην Αθήνα πλέον ο Αντώνης Ατζολέτος. Λοιπόν, Ελένη, να ξεκινήσουμε από σένα. Προειδοποιήσεις, τελεσίγραφα, ευθείες βολές, ένταση και πολλά όχι σε αυτό το πολύ δύσκολο για το Γιάννη Βαρουφάκη Eurogroup. Όπως ακριβώς το περιγράφει, είναι η κλίνη κατάσταση εδώ πέρα στη Ρήγα της Λετωνίας. Σε κλίμα εξαιρετικά έντονο εξελίχθηκε η συνεδρία του Eurogroup, με τον κύριο Βαρουφάκη να βρίσκεται μόνος του αντιμέτωπος με τους υπόλοιπους 17 υπουργούς οικονομικών, οι οποίοι άσκησαν πολύ σοβαρές πιέσεις να επιταχυνθούν οι συνομιλίες ώστε να αποφευχθεί το οικονομικό αδιέξοδο της χώρας. Ευρωπαίος αξιωματούχος μας έλεγε ότι δεν έχω ξαναδεί τόσο άσχημο κλίμα τα τελευταία 7 χρόνια που παρακολουθώ το Eurogroup, ενώ άλλος μας έλεγε ότι ήταν ασυνήθιστα πολιτικά απομονωμένος για τα ευρωπαϊκά standards ο κύριος Βαρουφάκης. Αφού πήρε στην αρχή το λόγο ο κύριος Διδάσκηλου με τον κύριο Μοσκοβίτη και είπαν ότι υπάρχει μια πολύ μικρή πρόοδος, ειδικά τις τελευταίες μέρες, μιλήσαμε όμως κυρίως για μεγάλο χάσμα στις διαπραγματεύσεις, ότι ο χρόνος τελειώνει, κάτι το οποίο είπε ο κύριος Δράγκης, ότι πρέπει, υπάρχει άμεση ανάγκη να αλλάξει ο τρόπος που λειτουργεί η Τρόικα και η επισκέψη στην Αθήνα και οι πρώτες διαπραγματεύσεις μέχρι αυτή τη στιγμή. Ο Σλοβαίνος Υπουργός Οικονομικών, είναι νομίζω σημαντικό να πούμε τι είπε, ο οποίος μίλησε για ανάγκη θέσπισης σχεδίου Β' ακόμα σειρά, σε περίπτωση ατυχήματος, το οποίο ο κ. Βαρουφάκης πήρε το λόγο και το απάντησε και του είπε ότι αυτή η συζήτηση δεν είναι καλή ούτε για την Ελλάδα, ούτε και για την Ευρώπη.
Νομίζω ότι αυτό που είναι ξεκάθαρο και πρέπει να εξηγήσουμε κιόλας είναι τρία σημεία τα οποία βγήκαν από το σημερινό Eurogroup. Πρώτον, ότι η διαδικασία, όπως είπαμε, που έχει ακολουθηθεί μέχρι τώρα, δηλαδή ταυτόχρονα συζητήσεις Αθήνα, Παρίσι, Βρυξέλλες, Brussels Group, όλο αυτό το δύσκολο σχέδιο που έχει καταπονηθεί, πρέπει να αλλάξει. Ότι οι διαδικασίες πρέπει να επιταχυνθούν και με αυτόν τον τρόπο δεν επιταχύνονται. Οπότε του υπονοήσαν του Έλληνα Υπουργού ότι η Τρόικα πρέπει να έρθει στην Αθήνα και να κλείσει αξιολόγηση όπως γίνεται μέχρι τώρα. Δεύτερο σημείο είναι ότι δεν μπορεί να υπάρξει τρίτο πρόγραμμα, συζήτηση για τρίτο πρόγραμμα, αν δεν τελειώσει αυτή η αξιολόγηση στην οποία βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Και τρίτο σημείο είναι αυτό που ρωτήσαμε και εμείς τον κύριο Ντάισεμπλουμ, κατά πόσο θα μπορούσε δηλαδή να γίνει μια μερική συμφωνία σε μερικά σημεία, ώστε να πάρουμε και ένα κομμάτι της δόσης. Και η απάντησή του ήταν απλή και ξεκάθαρη, ένα σκέτο όχι. Ναι, ήταν ξερό όχι στην ερώτηση που του απεύθυνες εσύ, Ελένη. Τώρα, μετά συναντήσατε οι δημοσιογράφοι τον κύριο Βαρουφάκη, συζητήσατε μαζί του. Τι σας είπε, τι κλίμα πιάσατε? Από τη μεριά του κύριου Βαρουφάκη επιβεβαίωσε ότι υπήρχε ένα έντονο κλίμα συνεδρίαση, αλλά εξέφρασε μια αισιοδοξία για την πρόοδο των διαπραγματεύσεων. Κάτι όμως από τις πληροφορίες που έχουμε δεν το συμμερίστηκαν οι υπόλοιποι υπουργοί οικονομικών. Ο κύριος Βαρουφάκης αυτό που έχει κάνει εντύπωση είναι ότι εξέφρασε μια πολύ έντονη δυσαρέσκεια για τη διαδικασία που ακολουθείται μέχρι στιγμής στις συνομιλίες. Όπως είπε, οι υπόλοιποι υπουργοί οικονομικών των κρατών μελών δεν έχουν ενημέρωση για τα μέτρα που πρότεινε η Ελλάδα. Ο κύριος Βαρουφάκης φαίνεται να ξαναγυρίσει συζήτηση στο σημείο 1, δηλαδή περιγράφοντας το πρόβλημα στην διαδικασία. Δηλαδή αυτό βρίσκεται ότι είναι το βασικό πρόβλημα. Δηλαδή δεν έχουμε πει ακόμα ούτε τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουμε. Και νομίζω ότι είναι ενδεικτικό της μεγάλης απόκλησης των δύο πλευρών. Ενώ έφτασε να υπονοεί ακόμα ότι υπάρχει υπονόμευση της διαδικασίας από τους θεσμούς. Για να εξηγήσουμε καλύτερα, αυτό που θέλει ο κύριος Βαρουφάκης είναι ότι δεν μπορεί η συζήτηση να μένει μόνο στο Brussels Group. Δηλαδή δεν μπορεί μόνο οι εκπρόσωποι της Τρόικας να βλέπουν τη λίστα μέτρων που στέλνει η ελληνική πλευρά. Θέλει να το συζητήσουν και οι υπουργοί οικονομικών. Κάτι το οποίο έχει εξηγήσει ο κ. Ντάισεμπλουμ, ότι δεν μπορεί να είναι σε θέση οι υπουργοί οικονομικών να γνωρίζουν σε τέτοια λεπτομέρεια το ελληνικό πρόγραμμα. Πρέπει να δώσει πρώτα το πράσινο φως το staff level agreement, δηλαδή η Τρόικα, μετά να πάρει το πράσινο φως από το Euro Working Group και τέλος να πάρει το πράσινο φως από το Euro Group. Ζητάει λοιπόν μια πολιτική αξιολόγηση ο κ. Βαρουφάκης τη στιγμή που οι εταίροι μας τον παραπέμπουν πρώτα σε μια τεχνική αξιολόγηση. Αυτό είναι το θέμα. Ναι, ακριβώς. Νομίζω ότι το είπες πολύ, πολύ απλά. Και νομίζω ότι είναι αυτό που από την αρχή το έχουν εξηγήσει. Δεν έχει αλλάξει τίποτα δηλαδή στη διαδικασία. Νομίζω είναι σημαντικό κιόλας να πούμε η αναφορά που έκανε στο τέλος ο κ. Βαρουφάκης, που δείχνει λίγο τη διαπραγματευτική τακτική που ακολουθείτε, λέγοντας ότι όταν έχεις 30 μέρες για να τα βρεις με κάποιον, γιατί να τα βρεις την 20η. Πας μέχρι την 30η, γιατί έτσι εξήγησε ότι μπορεί να καταφέρει περισσότερο. Οπότε ας ελπίσουμε ότι την 30η μέρα θα βρεθεί και κάποιο συμβιβασμός. Έχουμε μια συμφωνία. Λοιπόν, βέβαια, να δούμε. Ναι, ολοκλήρωσε βέβαια. Όχι, ναι, βέβαια ότι σε αυτό ακριβώς το σκεπτικό, οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι μας λέγανε ότι υπάρχει πολύ μεγάλος κίνδυνος ατυχήματος. Ναι. Λοιπόν, Αντώνη, να δούμε τώρα τι λένε στην κυβέρνηση και πώς αιτιολογούν την μετάβαση, αν θες, από την αισιοδοξία τη χθεσινοβραδινή που εξέπεμψε και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός της Βρυξέλλες μετά τις επαφές που είχε, σε αυτό το σημερινό καταστροφικό Eurogroup. Από το Μέγαρο Μαξίμου βλέπουν σία πως μετά τις χθεσινές πολύ θετικές διαδοχικές επαφές που είχε ο Πρωθυπουργός και όπου εκφράστηκε η πολιτική βούληση προκειμένου να βρεθεί λύση, ουσιαστικά υπάρχει μια προσπάθεια, λένε, αντιστροφής αυτού του κλίματος στο άτυπο Eurogroup της Λετωνίας. Πιστεύουν και εκτιμούν ότι όσο πλησιάζουμε στην υπογραφή της συμφωνίας, αυτές οι πιέσεις θα ενταθούν. Την ίδια ώρα τονίζουν από την κυβέρνηση ότι οι διαδικασίες του Brussels Group επιταχύνονται και εκεί υπάρχουν οι προτάσεις ελληνικής πλευράς, οι οποίες, όπως λένε, έχουν βελτιωθεί, έχουν εμπλουτιστεί, σε κάποιες περιπτώσεις έχουν αλλάξει, έχουν γίνει υποχωρήσεις και μάλιστα θα σου έλεγα από την ελληνική πλευρά δεν αποκλείουν να συζητήσουν και νέες προτάσεις της πλευράς των δανειστών, αρκεί να μην είναι πάνω στις κόκκινες γραμμές που έχει θέσει η ελληνική κυβέρνηση. Εξακολουθούν στην κυβέρνηση να πιστεύουν ότι είναι εφικτή μια συμφωνία στα τέλη Απριλίου, όπως έλεγαν χθες, Αντώνη? Θα σου έλεγα καταρχάς πως βλέπουν από το Μέγαρο Μαξίμου ότι κάθε φορά που υπάρχει μια σημαντική συνάντηση, μια σημαντική συμφωνία, μια καταληκτική ημερομηνία, υπάρχουν αυτές ακριβώς οι πιέσεις. Αντιλαμβάνονται σαφώς πως το επόμενο εξαήμερο θα είναι πάρα πολύ κρίσιμο και αντιλαμβάνονται πως μέσα σε αυτό το κλίμα σαφώς η επίτευξη μιας συμφωνίας είναι δύσκολη.
Παρόλα αυτά, συνομιλώντας κανείς με κυβερνητικά στελέχη, θα σου έλεγα ότι εκφράζουν ακόμα αισιοδοξία ότι μπορεί να υπάρξει συμφωνία και μάλιστα παραπέμπουν και σε σημερινές δηλώσεις Ευρωπαίων αξιωματούχων, ακόμα και του κυρίου Ντάισεμπλον, ο οποίος είπε ας υπάρξει συμφωνία και εδώ είμαστε, αλλά και του Πιέρ Μοσκοβισί, ο οποίος είπε ότι υπάρχει πρόοδος, αλλά πρέπει να ενταθούν οι εργασίες μέσα στο Σαββατοκύριακο. Και αυτό βεβαίως είναι το βασικό ζητούμενο της ελληνικής πλευράς. Μάλιστα, να σας ευχαριστήσω πολύ και τους δύο. Τώρα θα πάμε στον Γιώργο Φελίδη, γιατί το κλίμα για την Ελλάδα βάρει απότομα και στον διεθνή τύπο, στον απόϊχο αυτού του Eurogroup, Γιώργο. Ακριβώς, Σία. Θα λέγαμε ότι η ομοβροντία κριτικής που δέχθηκε ο Έλληνας Υπουργός Οικονομικών από τους συναδέλφους του μέσα στην αίθουσα αποτυπώνεται και στα άρθρα του Διεθνούς Τύπου μετά την άδοξη έκβαση αυτού του Eurogroup. Η αμερικανική εφημερίδα Wall Street Journal με τίτλο «Η Ελλάδα πιέζεται για να παρουσιάσει αναμορφωτικά σχέδια» αναφέρει ότι οι υπουργοί κατ' επανάληψη επέπληξαν τον Έλληνα ομολογό τους για την έλλειψη προόδου στις συνομιλίες μεταξύ της Αθήνας και των διεθνών πιστωτών της. Ο κ. Βαρουφάκης τους είπε ότι τα περισσότερα προβλήματα έχουν επιληθεί, αλλά ήταν ο μόνος που είχε αυτή την εντύπωση, σύμφωνα με έναν, λέει, ένας από τους αξιωματούχους. Τώρα, στην Ισπανία, η εφημερίδα της κεντροαριστεράς, η El País, τιτλοφορείται «Η Ευρωομάδα και ο Ντράγκη εξαπολύουν σκληρές προειδοποιήσεις προς την Ελλάδα» και σημειώνει πως ο Ισπανός Υπουργός Οικονομίας Λουίς Ντεγκίντος επανέλαβε την απογοήτευση που η διαπραγματευτική τακτική της νέας ελληνικής κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ έχει προκαλέσει στα θεσμικά όργανα της Τρόικας. Ήταν μια προειδοποίηση με ιδιαίτερη προσοχή προς την ελληνική κυβέρνηση ότι θα πρέπει να τοποθετείται τόσο από την άποψη του περιεχομένου όσο και από την άποψη της μορφής με διαφορετικό τρόπο, σημείωσε. Στη Γερμανία το κλίμα ΣΥΑ έχει ήδη διαμορφωθεί από την λαϊκής κυκλοφορίας Bild που με τίτλο «Πόσο μας έχει κοστίσει μέχρι τώρα η Ελλάδα» και υπότιτλο «Η καγκελάριος Μέρκελ θέλει να εμποδίσει την αφαιρεγγιότητα των Ελλήνων» προβαίνει σε μια νέα επίθεση αναφέροντας 215 δισεκατομμύρια 700 εκατομμύρια ευρώ έχουν πάει στην Αθήνα. Ένα φορτηγό με ωφέλιμο φορτίο 40 τόνων μπορεί να μεταφέρει περίπου 2,45 δισεκατομμύρια ευρώ σε χαρτονομίσματα των 100 ευρώ. Άρα 88 τέτοια φορτηγά έχουν πάρει το δρόμο για την Ελλάδα. Ένα σχόλιο που συνοδεύεται και βέβαια και με το ανάλογο σκίτσο. Η Bild που πάντα τοποθετείται έτσι με ένα προκλητικό τρόπο το έκανε ακριβώς και σήμερα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Τώρα το Eurogroup της Ρήγας, κυρίες και κύριοι, πραγματοποιήθηκε λίγες ώρες μετά τις συναντήσεις που είχε ο Πρωθυπουργός με Άγγελα Μέρκελ, Φρανσουά Ολάντ και Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής της Βρυξέλλες. Σε δηλώσεις του αμέσως μετά ο Πρωθυπουργός εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι βρισκόμαστε κοντά σε λύση, ενώ πιο φιδωλής στις δηλώσεις τους ήταν η Γερμανίδα καγκελάριος και ο Γάλλος πρόεδρος. Ρήγα Λετωνίας, Παρασκευή πρωί. Η Ελλάδα βρίσκεται στο επίκεντρο ενός ακόμα Eurogroup με τον πλέον αρνητικό τρόπο και ο Γιάννης Βαρουφάκης στο επίκεντρο των αρνητικών σχολείων από τους συναδέλφους του Υπουργούς Οικονομικών της Ευρωζώνης. 12 ώρες νωρίτερα όμως, το βράδυ της Πέμπτης, ο Αλέξης Τσίπρας μετά τις συναντήσεις του με Μέρκελ, Ολάντ και Γιούνκερ εξέπεμπε μια τελείως διαφορετική εικόνα, δηλώνοντας αισιόδοξος για τις διαπραγματεύσεις. Θα μπορούμε σύντομα να έχουμε και την επίσημη καταγραφή αυτής της ουσιαστικής πρόοδου. Είμαστε κοντά στην ενδιάμεση συμφωνία. Είμαστε κοντύτερα από ό,τι ήμασταν το προηγούμενο διάστημα. Είμαι πολύ αισιόδοξος. Μια αισιοδοξία που καταγράφηκε και στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Αυγή με εμφατικό τρόπο. Σε αυτό το κλίμα συνέβαλε και η δήλωση της Άγγελα Μέρκελ για παροχή ρευστότητα στην Ελλάδα, ενώ ο Φρανσουά Ολάντ έδωσε ένα στίγμα για το τι θα ακολουθούσε λίγες ώρες αργότερα. Wir hatten ein konstruktives Gespräch, über das wir Vertraulichkeit vereinbart haben und die möchte ich auch wahren. Gerade dazu, Frau Bundeskanzlerin, ich verstehe, dass dieser über das Gespräch selber Vertraulichkeit vereinbart hat. Aber wie groß sehen Sie die Gefahr, dass den Griechen das Geld ausgeht, bevor es zu einer Einigung kommt? Muss alles unternommen werden, um das zu verhindern. Le second sujet, j'ai eu un entretien avec le Premier ministre grec sur les questions que nous connaissons, de manière à ce qu'il puisse y avoir là aussi une avancée dans les discussions, de manière à ce que l'Eurogroupe puisse décider le moment venu de régler ce qui peut l'être, c'est-à-dire que la Grèce doit continuer à donner les informations nécessaires et à montrer que sur les réformes, elle a pris des décisions. Στην Αθήνα το κλίμα αισιοδοξίας επικοινωνούσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, επιχειρώντας ταυτόχρονα να κλείσει τα σενάρια εκλογών ή δημοψηφίσματος. Η κυβέρνηση δεν εξετάζει ενδεχόμενα και σενάρια
δημοψηφίσματος ή εκλογών. Δεν έχουμε λόγο να βάλουμε αυτά τα ζητήματα στο τραπέζι. Αυτό που πρέπει τώρα να γίνει είναι να κλειστούν σε ένα δωμάτιο τα τεχνικά κλιμάκια, το λέω σχηματικά, μέχρι να βγει λευκός καπνός. Την ίδια στιγμή όμως νέες φωτιές άναβαν δηλώσεις του Κώστα Χρυσόγονου, ο οποίος δήλωνε ότι οι εταίροι δεν πρόκειται να καταφέρουν να πάρουν τα λεφτά τους πίσω. Ενώ ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών Ευκλήδης Τσακαλώτος σημείωνε ότι ήταν λάθος που η κυβέρνηση δεν εξασφάλισε όλα τα χρήματα από τη διαπραγμάτευση της 20ης Φεβρουαρίου. Ήτανε λάθος μας που στις 20 Φλεβάρι δεν σιγουρέψαμε ότι αυτή τη συμφωνία θα ήταν το σήμα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να αρχίσει την αντίστροφη μέτρηση. Να δώσει λεφτά. Δεν το σιγουρέψαμε αυτό. Αυτό ήταν λάθος. Τακτικό, στρατηγικό, λάθος. Κάναμε και λάθη. Είμαστε και έχουμε και έλλειψη εμπειρία σε μερικά πράγματα. Τα ποσά τα οποία έχουν δανείσει στην Ελλάδα και τα οποία στο σύνολό τους είναι αδύνατον τελικά να τα πάρουν. Αυτό το ξέρουν και οι ίδιοι μακροπρόθεσμα, άσχετο αν τώρα δεν το παραδέχονται. Εν πάση περιπτώσει, αν υπάρχει περίπτωση να πάρουν ένα μέρος αυτών των ποσών που μας δάνεισαν πίσω, ο τρόπος είναι να μας αφήσουν να αναπνεύσουμε, να αφήσουν την ελληνική οικονομία να ορθοποδήσει. Το μεσημέρι, ο κ. Τσίπρας, στη συνάντησή του με τον αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Γιούργη Κατάινεν, αναφέρθηκε στο θέμα των ιδιωτικοποιήσεων και φέρεται να δήλωσε ότι δεν έχουμε κανένα ιδεολογικό κόλλημα με τις ιδιωτικές επενδύσεις, αρκεί τα λεφτά να πάνε στην ανάπτυξη και όχι στην αποπληρωμή του χρέους. Τελειώνουμε τη συμφωνία για να περάσουμε στην επόμενη ημέρα. Αυτή η συμφωνία ή θα μας επιτρέψει πράγματι να ανασάνουμε και εδώ θα είμαστε να την εκτιμήσουμε με τον κύριο Παπαδημούλη, ή ο κύριος Τσίπρας θα πάρει την απόφαση ότι θα οδηγήσει την Ελλάδα στα βράχια και θα είναι ο συντομότερος σε διάρκεια πρωθυπουργός αυτής της χώρας. Λοιπόν, καλησπέριζω εδώ το Διευθυντή της Καθημερινής, τον Αλέξη Παπαχελά. Ένταση μέσα, όπως θα δούμε σε λίγο, ένταση και έξω. Αλέξη, μετά από όλα αυτά και αυτό το επεισοδιακό Eurogroup, πού βρισκόμαστε? Κοίταξε, βρισκόμαστε, η εικόνα που έχουμε είναι ότι σήμερα ήταν ένα τραγικό Eurogroup, από αυτά που, πάση περιπτώσει, θα περάσει στην ιστορία αυτών των 5 ετών, ίσως το χειρότερο. Το κλίμα ήταν πάρα πολύ κακό και βεβαίως δεν ήταν οι Γερμανοί στο προσκήνιο, αν θέλεις. Πάρα πολλοί έξυπνοι έχουν στοιχηθεί πίσω από όλους τους άλλους, αλλά όταν λέμε από όλους, είναι και οι Γάλλοι εκεί, είναι και ο κύριος Ντράγκη, είναι οι μικρές χώρες οι οποίες αυτές έχουν. Είναι πολύ σκληροί οι Υπουργοί Οικονομικών αυτών των μικρών χωρών της Ευρωζώνης σήμερα, μαθαίνουμε. Και όλοι αυτοί βέβαια είναι και αυτοί που θα δυσκολευτούν πάρα πολύ να μας δώσουν βοήθεια όταν θα τη χρειαστούμε τον Ιούνιο, γιατί εκεί θα γίνει το μεγάλο παιχνίδι. Τώρα αυτά που βλέπουμε είναι τα ορεκτικά, αν θέλεις, είναι η αρχή. Λοιπόν, είμαστε νομίζω αρκετά μακριά από το να υπάρξει μια συμφωνία. Βεβαίως πρέπει να πω ότι υπάρχει μια παράλληλη διαπραγμάτευση, η οποία γίνεται είτε σε αυτή την περίφημη, στο μυστικό group αυτό, στο οποίο συμμετέχει, από ό,τι καταλαβαίνουμε, ο κύριος Παπάς, ο κύριος ναι, ο κύριος Μπενουά Κερέ από την ΕΚΤ, ο κύριος Τόμψεν και άλλοι. Και εκεί προφανώς γίνεται μια άλλη διαπραγμάτευση. Προφανώς υπάρχει και μια διαπραγμάτευση που γίνεται μεταξύ του Μεγάρου Μαξίμου και της Καγκελαρίας. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι ούτε εκεί υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποια σύγκληση απόψεων. Βρισκόμαστε πάρα πολύ μακριά από το να υπάρξει μια συμφωνία. Χθες πάντως βγήκε ένα αρκετά θετικό κλίμα από τις επαφές που είχε στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής ο Πρωθυπουργός. Και οι δηλώσεις του ήταν σε κλίμα σταθερά αισιόδοξο. Κοίταξε, μπορεί να ξέρει κάτι που δεν ξέρουμε εμείς. Μπορεί επίσης να ισχύει αυτό που εγώ είχα πει χθες, ότι πρέπει να κρατάμε μικρό καλάθι από αυτές τις συναντήσεις με την κυρία Μέρκελ. Διότι όλοι οι Έλληνες Πρωθυπουργοί έχουν φύγει πολύ ικανοποιημένοι από την κυρία Μέρκελ και διότι τους λέει μερικά γενικά πράγματα και ένα γενικό περίγραμμα συμφωνίας, αλλά μετά όταν έχετε το θέμα της λεπτομέρειας και της υλοποίησης κτλ., το πράγμα συνήθως κολλάει όταν υπάρχει η ψευδέστηση ότι έχουμε λύσει όλα μας τα προβλήματα. Δεν λύνονται έτσι τα προβλήματα. Υπάρχει μια διαπραγμάτευση η οποία πρέπει με κάποιο τρόπο να συνεχιστεί και να τελειώσει. Και προφανώς έχει κολλήσει. Και ο κύριος Βαρουφάκης, όταν μίλησε με τους δημοσιογράφους στη Ρήγα της Λετωνίας, εμφανίστηκε αισιόδοξος για μια συμφωνία. Μια συμφωνία, ωστόσο, που χαρακτήρισε δύσκολη. Θα έρθει, θα επιτευχθεί, αλλά θα είναι δύσκολη, είπε ο κύριος Βαρουφάκης. Το ερώτημα που θα έρθει μετά είναι σε ποιο βαθμό αυτή η κυβέρνηση μπορεί να σηκώσει μια τέτοια δύσκολη συμφωνία, Αλέξη. Τώρα, με συγχωρείς, αλλά όταν πηγαίνω πίσω και θυμάμαι τι ήταν η διαπραγμάτευση με την κυβέρνηση Σαμαρά, ήμασταν ακριβώς στο ίδιο σημείο. Τι έλεγε ο κ. Σαμαράς? Ότι εγώ δεν μπορώ να περάσω από τη Βουλή μου, το εργασιακά, το ασφαλιστικό και ούτω καθεξής. Το ίδιο είπε σήμερα ο κ. Βαρουφάκης. Είπε ότι θέλω μια συμφωνία που να περνάει από τη Βουλή. Λοιπόν, δεν έχει αλλάξει κάτι. Ουσιαστικά ήμασταν στο σημείο που βρισκόμασταν εκεί. Διότι δεν υπάρχει κάποια αλλαγή στη στάση επασχετώσεις των εταίρων και των δανειστών. Βεβαίως υπάρχει στο πρωτογενές πλεόνασμα που είναι σημαντικό, αλλά στα υπόλοιπα λένε
ότι περίπου έλεγε το email Χαρντούβελη, το οποίο είχαμε αποκαλύψει τότε στην Καθημερινή, δεν έχει αλλάξει ουσιαστικά δηλαδή η στάση τους. Ούτε βλέπω να αλλάζει ουσιαστικά η στάση τους. Ο ίδιος ο κύριος Βαρουφάκης συνιστά πρόβλημα, κατά τη γνώμη σου? Κοίταξε, νομίζω ότι ο κύριος, υπάρχουν δύο ζητήματα εδώ. Το ένα ζήτημα είναι, για μένα είναι πολύ μεγάλο λάθος όταν ο Υπουργός Οικονομικών γίνεται το θέμα διεθνώς ο ίδιος. Δεν είναι δηλαδή showman σε ένα show. Είναι Υπουργός Οικονομικών που πρέπει να κάνει τη δουλειά του με τα νούμερά του, να είναι διαβασμένος και να κάνει μια τέτοια διαπραγμάτευση. Ο κύριος Βαρουφάκης, για διάφορους λόγους, ενεπλάκει σε ένα show. Το οποίο στην αρχή ήταν καλό γιατί έβαλε το θέμα το ελληνικό στην ατζέντα. Διότι ενδεχομένως είχε μια απήχηση όλη αυτή η συζήτηση περί λιτότητας κτλ. Τώρα όμως νομίζω ότι έχει κάπου ξεφύγει το πράγμα. Και το δεύτερο και σημαντικότερο είναι ότι σε αυτό στο Eurogroup είναι ένα κλειστό κλαμπ, όπου λειτουργούν και λίγο περίεργα. Δηλαδή, όποιος επασχετώσει διαφωνεί με τους άλλους και δεν πάει με τα νερά τους, του κάνουν και καψόνια, του κάνουν και διάφορα άλλα. Είναι προφανές, δεν υπάρχει μια αίσθηση εμπιστοσύνης ανάμεσα στους υπολείπους, τους περισσότερους και τον κύριο Βαρουφάκη. Το μεγάλο πρόβλημα επίσης είναι ότι ενώ υπάρχει ο κύριος Χουλιαράκης, δεξί χέρι του κύριου Δραγασάκη, ο οποίος είχε πολύ καλή σχέση και θεωρείται και πολύ καλός επαγγελματίας και δούλευε όλο το πράγμα στο παρασκήνιο. Αντικαταστάθηκε από τον κύριο Θεοχαράκη, για τον οποίο, από ό,τι λένε τουλάχιστον οι ξένοι δημοσιογράφοι, δεν ισχύει το ίδιο. Άρα υπάρχει ένα πρόβλημα εκεί πέρα λειτουργίας και γι' αυτό προφανώς υπάρχει αυτή η παράλληλη διαπραγμάτευση που δεν ξέρουμε πού βρίσκεται. Ναι. Λοιπόν, Άλεξ, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ευχαριστώ. Θα πάμε τώρα στον Νίκο Φιλιππίδη. Αναφερθήκαμε στον Brussels Group. Εκεί πάλι η μοιραία θα στραφούν οι προβολείς, Νίκο, καθώς η διαπραγμάτευση πρέπει να τρέξει, οι αποφάσεις πρέπει να επιταχυνθούν. Αυτό το θέλουν και οι εταίροι, το θέλει πρωτίστως και η ελληνική κυβέρνηση. Τώρα, πού βρισκόμαστε σε σχέση με αυτές τις συζητήσεις, πότε ξαναξεκινούν και τι πρέπει να περιμένουμε? Λοιπόν, αφού αφήσαμε πίσω μας τις τμηματικές καταβολές και τη συμφωνία Γέφυρα, θα ξεκινήσουν οι διαδικασίες. Πληροφορίες λένε θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα. Τη Δευτέρα ξανά μάλλον στο Παρίσι. Εδώ βάζουμε ένα μεγάλο ερωτηματικό, υπό την έννοια ότι υπάρχει ένα θέμα διαδικασίας ξεκάθαρο. Για παράδειγμα, δεν μπορώ να φανταστώ πώς θα αποφύγει η ελληνική κυβέρνηση την παρουσία της Τρόικας εδώ στην Αθήνα και την παρουσία σε συνάντηση με τον ίδιο τον υπουργό, όχι τον τωρινό απαραίτητα ή κάποιον, αλλά κάποιον υπουργό που να αποφασίζει, κάποιον υπουργό που να εγκρίνει και να προχωράμε στο επόμενο θέμα. Το επόμενο ζήτημα είναι η διορία. Η διορία πλέον η άτυπη δεν λήγει στα τέλη Ιουνίου, λήγει στα τέλη Μαΐου. Και λήγει για τον εξής λόγο στα τέλη Μαΐου για τη μεγάλη συμφωνία, ότι θα πρέπει αυτή να εγκριθεί από τα κοινοβούλια. Από κοινοβούλια όπως το γερμανικό και το φιλανδικό και το ολλανδικό, που έχουν πολύπλοκες διαδικασίες και θα χρειαστούν 4 με 5 εβδομάδες. Άρα το χρονοδιάγραμμα κινείται σε αυτή τη βάση και πάντα υπό την αίρεση να μην μας κάτσει ένα ατύχημα. Νίκο, πέρα από τα κοινοβούλια, καταλαβαίνω ότι διαδικαστικά συνιστούν όλα αυτά ένα ζήτημα. Το βασικό ερώτημα είναι τι γίνεται με τα κρατικά ταμεία, δηλαδή η χώρα μέχρι πού μπορεί να πάει. Και σήμερα τα στοιχεία που είδαν το φως δημοσιότητας από το Υπουργείο Οικονομικών δεν είναι καθόλου ενθαρρυντικά. Ναι, πραγματικά φαίνεται, εμφανίζονται, είναι τα αναλυτικά στοιχεία του προϋπολογισμού τριμήνου. Και παρά το γεγονός ότι εμφανίζεται ένα πρωτογενές πλεώνασμα 1,7 δις, κυρίως ενισχυμένο από το ΕΣΠΑ, τις πληρωμές δηλαδή Μαρτίου, βλέπουμε μια στάση πληρωμών 1,5 δισεκατομμυρίου ευρώ προς τον ιδιωτικό τομέα, τα οποία είναι δαπάνες προς προμηθευτές, επιστροφές ΦΠΑ που μεταφέρονται, και μια μαύρη τρύπα στα φορολογικά έσοδα. Μια μεγάλη στέρηση 763 εκατομμυρίων ευρώ, η οποία, αν τη δούμε πώς αναλύεται, είναι φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων μείον 167 εκατομμύρια. Οι ρυθμίσεις παλές, παρά το γεγονός ότι ξεκίνησε η νέα και μπήκε το Μάρτιο, είμαστε κάτω 355 ένα ετών προβλέψεων. Η έμεση φόρη 233 εκατομμύρια ευρώ. Και στο ΦΠΑ μεγάλη στέρηση, και βλέπουμε εδώ ότι πέρα των πετρελοειδών και του καπνού έχουμε μεγάλη στέρηση στις λιπέσεις πράξεις ΦΠΑ κατά 217 εκατομμύρια ευρώ. Αυτή είναι μια εικόνα προϋπολογισμού σε μια χώρα σε κρίση. Ένας προϋπολογισμός ο οποίος επιγόντως θα πρέπει να αναθεωρηθεί. Ένας προϋπολογισμός ο οποίος επιγόντως θα πρέπει να προσαρμοστεί στη ζημιά που έχει γίνει στο πρώτο πεντάμινο στην οικονομία. Νίκο, να σε ευχαριστήσω πολύ. Μπάμπη Παπαδημητρίου, σε καλησπερίζω. Καλησπέρα. Τούτων δοθέντων, ενώ της κατάστασης της ελληνικής οικονομίας όπως μας την περιέγραψε ο Νίκος Φιλιππίδης πρώτον και δεύτερον, ότι έχει μπει τα φόπλα κάποια στα όνειρα για τμηματική καταβολή της δόσης, εκτός αν κάτι αλλάξει συγκλονιστικά, που αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν διαφαίνεται, πόσο αντέχουμε? Δεν μπορώ να καταλάβω, και νομίζω ότι ούτε εσύ ούτε κανείς άλλος, τι εννοούσε η κυρία Μέρκελ. Δηλαδή,
πώς συμβαδίζει το ότι δεν πρέπει να μείνει από διαθέσιμα, από ρευστό, άρα να είναι ικανή η χώρα να αποπληρώνει τις υποχρεώσεις που έχει προς το εξωτερικό, με πώς συμβαδίζει αυτό με όλα όσα συνέβησαν στη Ρήγα. Εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα το οποίο εγώ δεν μπορώ να το λύσω. Η κυρία Μέρκελ κάτι πρέπει να έχει στο νου της. Είπε μάλιστα ότι υπάρχει μια εμπιστευτικότητα, άρα κάποια συνεννόηση πρέπει να έχει κάνει. Και η συνεννόηση ότι αυτό θα επιτευχθεί, ενώ ουρλιάζουν όλοι οι υπουργοί των οικονομικών, εκτός από το δικό της, ο οποίος δεν είπε τίποτα αυτή τη φορά, όπως λέγατε είπε, και πριν. Είπε, πέταξε μια πολύ σκληρή δήλωση μπαίνοντας. Ναι. Είπε πριν, πηγαίνετε να δείτε κανένα αξιοθέατο, ότι εδώ δεν θα δείτε τίποτα. Τελικώς υπήρχε αξιοθέατο στο Eurogroup. Πάντως υπάρχει μια κατάσταση ολίγων έως πολύ περίεργη. Ας την ερμηνεύσω με έναν τρόπο που μπορώ. Ότι έχουν βρει κάποια χρήματα και ότι αντέχουμε πλέον να πάμε μέχρι τα τέλη Μαΐου. Που σημαίνει ότι υπάρχει κάποιος χρόνος να διαμορφωθούν κάποιες προτάσεις. Ναι. Όμως, ακόμη και έτσι, είναι εξαιρετικά σαφές ότι η περίοδος της χαιρετούρας, της αυροφροσύνης, το ότι είσαι ωραίος τύπος τελικά, Βαρουφάκη, ότι έχεις τον τρόπο σου και όλα αυτά, έχει παρέλθει. Η απομόνωση ήταν κοφαντική. Δεν ξέρω πώς μπορεί αυτό να ξαναφτιαχτεί. Νομίζω ότι είναι εξαιρετικά απίθανο να γίνει. Επιπλέον, φοβάμαι ότι μας βάζουν ένα πρόβλημα το οποίο είναι η ώρα να το αντιμετωπίσουμε. Ποιο? Έστω λοιπόν, όπως έλεγα εγώ χτες, ότι βρούμε έναν μαγικό τρόπο να πληρωθούν οι εξωτερικές υποχρεώσεις της χώρας, να μας δώσουν χρήματα γι' αυτό και να μας πούνε, μέχρι να συμφωνήσουμε όλα τα άλλα, κάντε εσείς τη δουλειά σας μέσα. Συνεχίστε τη διακυβέρνησή σας όπως κρίνετε σκόπιμο. Εσύ πιστεύεις και υπάρχει κανείς που να πιστεύει ότι θα τα καταφέρουμε? Φοβάμαι πως όχι. Φοβάμαι πως είμαστε σε μια οδό ελλημάτων, σε μια οδό όπου ανοίγει ξανά το χάος το δημοσιονομικό και ότι αυτό θα μας προκαλέσει ένα τεράστιο πρόβλημα έτσι κι αλλιώς. Άρα, Μπάμπη, λες, επήγει η συμφωνία. Σήμερα είδα τον κύριο Ντάισελμπλουμ, συνέντευξη τύπου, ρωτήθηκε από ένα συνάδελφο να δηλώνει ελαστικός ως προς το πρόγραμμά του για ένα έκτακτο Eurogroup. Να υποθέσουμε λοιπόν πως εφόσον υπάρξει μια πρόοδος σημαντική στις διαπραγματεύσεις και μια συμφωνία νωρίτερα, υπάρχει η δυνατότητα να σταματήσει αυτό το σπιράλι που περιγράφεις? Συμφωνώ. Σε κάθε περίπτωση. Δηλαδή δεν πρέπει ντε και καλά να πάμε μέχρι τέλη Μαΐου, μέχρι εκεί που αντέχουμε. Ναι, πάντως το γεγονός ότι υπάρχουν χρήματα μέχρι τότε και ότι ενδεχομένως μπορεί να βρεθεί μια λύση αλλά Μέρκελ και να πάμε και ακόμη λίγο. Πάμε στην άλλη ημερομηνία, γιατί η κρίσιμη επόμενη ημερομηνία είναι 20 Ιουλίου. Και μπορεί να το δεις το πράγμα να πηγαίνει ως εκεί. Το πρόβλημα το δικό μου είναι ότι στο μεταξύ η οικονομία κατακριμνίζεται. Δεν θα σταματήσω να το λέω. Και ότι αυτό προς το οποίο πάμε είναι μια νέου τύπου λιτότητα, χωρίς να έχουμε βγει από το ευρώ, χωρίς να έχει βρεθεί κάποια συμφωνία που να μας δίνει τον αέρα, τον αναπτυξιακό και όλα αυτά που θέλει η κυβέρνηση και που είναι πολύ καλά. Άρα τελικώς να μπουν νέοι φόροι. Να βρεθούμε σε μια κατάσταση που κανείς δεν την έχει φανταστεί αυτή τη στιγμή. Επομένως, το δικό μου το συμπέρασμα είναι ότι αυτή τη στιγμή η χώρα μένει ταπή εντελώς, διότι όλοι οι πόροι πηγαίνουν προς το κράτος. Η χώρα χάνει την ευκαιρία της ανάπτυξης, άρα το ΕΠ δεν υπάρχει. Ότι το χρέος θα μεγαλώσει ακόμη περισσότερο ή αλλιώς πράγματι υπάρχει κάπου μια ρήξη την οποία την έχει ο κύριος Τσίπρας στο μυαλό του, αλλά δεν μας την έχει πει, διότι ο ίδιος το αρνείται. Επομένως, δεν είναι ευχάριστο το σημερινό συμπέρασμα και δυστυχώς διότι χτες όλοι ήμασταν σε μια καλύτερη κατάσταση με βάση τη συζήτηση του κυρίου Τσίπρα με την κυρία Μέρκελ. Ναι, άλλαξαν πολύ τα συναισθήματα από χθες το βράδυ μέχρι σήμερα το πρωί. Μπάμπη, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στη Βουλή, η οποία σήμερα έζησε μία από τις χειρότερες μέρες της στη σύγχρονη ιστορία. Το κλίμα στη συζήτηση για την επίμαχη πράξη νομοθετικού περιεχομένου ήταν ηλεκτρισμένο με το καλημέρα, με την κυβέρνηση να δέχεται τα πειρά σύσσωμης της αντιπολίτευσης. Γρήγορα, ωστόσο, η κατάσταση ξέφυγε από κάθε έλεγχο, με βουλευτές της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης να ανταλλάσσουν ύβρις, απειλές και να φτάνουν στην κυριολεξία ένα βήμα πριν πιαστούν στα χέρια. Το σπίρτο πέταξε ο Υπουργός Εσωτερικών όταν είπε ότι η Νέα Δημοκρατία και Πασόκ δίνουν όπλα στους δανειστές που θέλουν να φέρουν τη χώρα στην ασφυξία. Ή θα εκπροσωπείτε εδώ πέρα μέσα στο 100% τις αιτήσεις, τις αιτιάσεις, τις ενστάσεις και τις απαιτήσεις των δανειστών της χώρας προς τη σημερινή κυβέρνηση, ή θα αναχθείτε στο ρόλο σας. Η φράση αυτή του Υπουργού Εσωτερικών πυροδότησε μια άνευ προηγουμένου ένταση στην Ολομέλεια και λίγο έλειψε βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ να έρθουν στα χέρια με τους συναδέλφους τους από το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δημοκρατία.
Το κάνω και 50ράκια για να μην παρεξηγούμαστε. Θα πείτε για μισθούς, συντάξεις, ΦΠΑ, ιδιωτικοποιήσεις, τις κόκκινες γραμμές που έβαλε ο Πρωθυπουργός. Ησυχία, καθίστε κύριοι. Μην νευριάζετε, κύριε Κικίλια. Κύριε Κικίλια. Κύριε Κικίλια. Κύριε Κικίλια. Έλα μωρέ, τώρα τι φωνάζεις. Τώρα τι φωνάζεις, έλα. Λοιπόν. Η Ντόρα Μπακογιάννη λογομαχεί με βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ στέκεται πάνω από το κεφάλι του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου Νίκου Φίλη, και την ίδια στιγμή οι βουλευτές σφίγγουν το κλείο γύρω από τον Ανδρέα Λοβέρδο, ο οποίος σε έξαλλη κατάσταση ζητά από τον Υπουργό Εσωτερικών να ανακαλέσει. Κύριε Λοβέρδο! Με κάθε τρόπο οι ενστάσεις και η κριτική που κάνετε προς την κυβέρνηση είναι από την ίδια όχθη που είναι και οι αιτιάσεις των δανειστών. Αυτό. Δεν ανακαλώ αφού έδωσα αυτές τις διευκρινήσεις ούτε μία κουβέντα και σας λέω ότι εάν θεωρείτε πως έχετε μία ασυλία επειδή κρέμεστε σε μία μειοψηφία του λαού αλλά σε μία πλειοψηφία των μέσων της διαπλοκής, είστε γελασμένοι. Παρακαλώ πολύ. Η Ντόρα Μπακογιάννη σε έντονο ύφος ζητά από τον κύριο Βούτση να ανακαλέσει την προσβολή, όπως είπε, στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Δεν μπορεί η Βουλή αυτή, σιωπή κυρία μου εσείς, δεν μπορεί η Βουλή αυτή να γίνει... Συνεχίστε, παρακαλώ πολύ. Δεν έχετε δικαίωμα να κάνετε τη Βουλή ζούγκλα, κύριε Βούτση. Άρα περιμένω να ανακαλέσετε... Κύριε Μίτσο, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος έχει ήδη αποχωρήσει από την αίθουσα και λίγο πριν αποχωρήσει και η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης πήρε το λόγο, ανοίγοντας παράλληλα διάλογο με την κυρία Ραχίλ Μακρύ που τον διέκοπτε. Εάν έχετε αποφασίσει, κύριοι βουλευτές, να πηδήξετε από το αεροπλάνο χωρίς αλεξίπτωτο, αλεξίπτωτο δικό σας, εμείς δεν θα γίνουμε. Λοιπόν, σας παρακαλώ. Έχετε ζαλιστεί από τις πολλές πυρουέτες. Σταματήστε. Κάντε καμία φωτογράφηση. Συνεχίστε. Σύμφωνα με καταγγελία του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου, την ώρα της έντασης, οι κύριοι Πολάκης, Διαμαντόπουλος και Τριανταφυλλίδης του ΣΥΡΙΖΑ φώναζαν «Άντε γα***τε γελίοι», κάτι που ο κύριος Τριανταφυλλίδης διέψευσε ότι το είπε. Δυστυχώς, μερικοί βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζουν τους προπυλακισμούς και εντός Βουλής. Συνεχίζουν τις συνήθειές τους ως αγανακτισμένοι. Ντροπή. Μην παραπονείστε όσο προκαλούνται κάποιοι συνάδελφοι. Ή νομίζουν ότι προκαλούνται. Όπως καταγγέλνουν βουλευτές αντιπολίτευσης, από τα πυρά των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ δεν γλίτωσε ούτε ο Αλέξης Μητρόπουλος, γιατί έδινε το λόγο στους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας. Και ενώ στα έδρανα οι βουλευτές επιδίδονταν σε μια άνευ προηγουμένου κόντρα, στα θεωρία παρακολουθούσαν άναυδοι μαθητές του 3ου Γυμνασίου Φλόρινας. Είσαστε τυχεροί και τυχερές που πήρατε μάθημα υψηλής δημοκρατίας σήμερα. Καλή πρόοδο και υγεία να έχετε. Νωρίτερα ο Ανδρέας Λοβέρδος χτυπήθηκε άγρια με τον Παναγιώτη Λαφαζάνη με αφορμή την ενεργειακή πολιτική, κατηγορώντας τον ως οπαδό της δραχμής. Αλλά αυτή σας η άποψη πραγματικά με συνέπεια συναρμολογείται με την άποψή σας περί δραχμής, που επαναλαμβάνω είστε ο κύριος εκπρόσωπος στον τόπο αυτής της άποψης και όσων κομπραδόρικων συμφερόντων βρίσκονται πίσω από αυτήν. Όχι συνειδητά βέβαια. Υπάρχει μια πέμπτη φάλαγγα η οποία λειτουργεί ως υπαλληλία των πιστωτών. Υπάρχει μια πέμπτη φάλαγγα σε αυτή τη χώρα ολιγαρχών, διαπλεκόμενων μίντια και πολιτικών υπαλλήλων, η οποία αν ακούσει κάτι να λέγεται για γερμανική Ευρώπη το θεωρεί ότι είναι βολή κατά της χώρας. Απήντησε ο υποστηρικτής της δραχμής. Απήντησε ο οπαδός της πτώχευσης. Απήντησε αυτός ο οποίος υπερασπίζεται τη ρήξη. Είστε θλιβερή μειοψηφία στη χώρα. Πετάτε την μπάλα στην εξέδρα. Βεβαίως είμαι οπαδός. Είμαι οπαδός της χώρας μου, είμαι οπαδός της Ελλάδας, είμαι οπαδός του ελληνικού λαού, είμαι οπαδός της υπεράσπισης του εθνικού μας συμφέροντος, είμαι
οπαδός της υπεράσπισης του δημοσίου συμφέροντος. Λοιπόν, πάμε στη Βουλή, στην Πινελόπη Γκάλιου. Ακμαία σε βλέπω, Πινελόπη. Θέλει αντοχές τελευταία το κοινοβουλευτικό ρεπορτάζ. Λοιπόν, πόλεμος. Λίγο έλειψε να έχουμε και τα χειρότερα. Και βουλευτές έτοιμους για όλα, νομίζω ότι ανέδειξε. Η σημερινή ροκ θα τη χαρακτήριζα εικόνα της Βουλής, που λίγο έλειψε πραγματικά να δούμε να πέφτει ξύλο ανάμεσα στα έδρανα. Η συνεδρίαση βγήκε εκτός ελέγχου, γηπεδοποιήθηκε και η ένταση θα έλεγα ότι κλιμακώθηκε σε τρία επίπεδα σία. Το πρώτο επίπεδο ήταν οι βαρύτατες πολιτικές κουβέντες που ακούστηκαν με ανοιχτά μικρόφωνα από τον Υπουργό Εσωτερικών, όπως παρακολουθήσαμε και νωρίτερα, τον κύριο Βούτση, και σκληρές απαντήσεις που δόθηκαν από τους εκπροσώπους των κομμάτων και κυρίως από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας. Το δεύτερο επίπεδο της έντασης πυροδοτήθηκε από ατάκες που ακούστηκαν από ανοιχτά μικρόφωνα, αλλά ενώ οι ομιλούντες θεωρούσαν ότι ήταν κλειστά τα μικρόφωνα, όπως η ανάρμοστη και με κομπασμό θα τη χαρακτήριζα φράση του κυρίου Βούτση σε συναδέλφους του, ότι ξέρει να χτυπάει την αξιωματική αντιπολίτευση. Και το τρίτο επίπεδο, και το χειρότερο, και αυτό που κλιμάκωσε ακόμη περισσότερο την ένταση, ήταν αυτό που διαδραματίστηκε στα πίσω έδρανα, οι καυγάδες με όρθιους τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ να απευθύνουν ύβρις, όπως καταγγέλουν βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, εναντίον βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ επίσης. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, ήταν μια εικόνα που δεν τιμά τον πολιτικό μας πολιτισμό, αυτό που ζήσαμε σήμερα εδώ στη Βουλή. Όπως και να έχει, έχεις απόλυτο δίκιο, Πινελόπη, και αυτή τη φορά δεν ήταν η κυρία Κωνσταντοπούλου εκεί να πυροδοτήσει την ένταση, η οποία αλήθεια. Τις τελευταίες ημέρες που συζητείται η πράξη νομοθετικού περιεχομένου έχει χαθεί από τη Βουλή. Και κατά την κατάθεση της πράξης νομοθετικού περιεχομένου, η κυρία Κωνσταντοπούλου απουσίαζε, ήταν σε μια διάσκεψη Κοινοβουλίων της Ευρώπης στη Ρώμη. Αλλά και χθες, κατά τη διάρκεια της συζήτησης της Επιτροπής, δεν εμφανίστηκε βέβαια στην Επιτροπή, δεν όφιλε ούτως ή άλλως. Σήμερα όμως δεν είναι στη συνεδρίαση, γιατί απουσιάζει στην Αρμενία για τα 100 χρόνια από τη γενοκτονία. Πάντως, οφείλουμε να υπενθυμίσουμε ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου πάντα ήταν κατά των πράξεων νομοθετικού περιεχομένου, και όσο ήταν στην αντιπολίτευση και ως πρόεδρος της Βουλής από την που ανέλαβε, το είχε δηλώσει ξεκάθαρα αυτό, και πολλοί σχολιάζουν ότι η σημερινή της απουσία μόνο τυχαία δεν είναι σία. Σε ευχαριστούμε πολύ, Πινελόπη. Στο μεταξύ, κυρίες και κύριοι, η συζήτηση συνεχίστηκε σε υψηλούς τόνους και μετά, όταν πήραν το λόγο οι αρχηγοί, ενώ για μία ακόμη φορά προκάλεσε αίσθηση μία φράση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του ΣΥΡΙΖΑ, του κυρίου Φίλη, δεν είναι η πρώτη φορά που το υποστηρίζει αυτό, πως αν δεν υπάρξει συμφωνία, τότε δεν θα φοβηθούμε να πάμε σε δημοψήφισμα ή σε πρόωρες εκλογές. Για το ενδεχόμενο εκλογών, σε περίπτωση που η συμφωνία με τους δανειστές χρειαστεί νέα λαϊκή νομιμοποίηση, μίλησε για πρώτη φορά ανοιχτά στη Βουλή ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Φίλης. Δεν επιδιώκουμε εκλογές. Δεν επιδιώκουμε δημοψήφισμα. Επιδιώκουμε ένα συμβιβασμό με τους δανειστές. Εάν όμως αυτή η συμφωνία χρειαστεί, τεθεί και από την αντιπολίτευση, χρειαστεί μια νομιμοποίηση λαϊκή, δεν θα φοβηθούμε. Καθαροί λογαριασμοί. Δεν θα φοβηθούμε. Επί συμφωνία μάλιστα. Όχι γενικώς επί συζητήσεων. Είχε προηγηθεί η ολομέτωπη επίθεση του Ευάγγελου Βενιζέλου κατά της κυβέρνησης με αφορμή τα σενάρια για δημοψήφισμα και εκλογές. Τι δημοψήφισμα, κανές. Αυτά συζητά ο κύριος Τσίπρας με τους επισκέπτες στο Μέγαρο Μαξίμου. Όπως και να το ονοματίσεις το δημοψήφισμα, θα εκλειφθεί ως δημοψήφισμα ναι ή όχι στο ευρώ. Άμα την προκηρύξει θα καταρρεύσει η χώρα. Εκλογές, το καταλαβαίνω. Δεν σας φτάνει η πλειοψηφία που έχετε. Δεν έχετε εμπιστοσύνη στον εαυτό σας. Δεν έχετε εμπιστοσύνη στους Ανέλ. Μα είστε ομογάλακτοι αδελφοί. Ποιους προσπαθείτε να φοβήσετε μιλώντας για εκλογές? Εκτός από τον τουρισμό και την οικονομία, εκτός από την πραγματική οικονομία, εκτός από την κοινωνία. Ποιον αλήθεια απειλείτε με εκλογές? Τους δανειστές? Ή απειλείτε τους εξουθενωμένους πολίτες για να σας δώσουν ένα ακόμα μεγαλύτερο ποσοστό? Οι πολιτικοί αρχηγοί εξαπέλυσαν πειρά και για την επίμαχη πράξη νομοθετικού περιεχομένου που δεσμεύει τα ταμιακά διαθέσιμα των φορέων της κυβέρνησης. Ξεφτύλα χουντικής έμπνευσης. Ομή παραβίαση του συντάγματος. Ντροπή της δημοκρατίας. Γιατί η κατάλυση της δημοκρατίας δεν συντελείται μόνο με τάγκς, αλλά και με πράξεις νομοθετικού περιεχομένου. Υπογραφή Νίκος Βούτσης, Δημήτρης Παπαδημούλης, Ζωή Κωνσταντοπούλου και δυστυχώς και Αλέξης Τσίπρας. Αλήθεια, απέτηση της Τρόικα
των εταίρων δεν ήταν η πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Δηλαδή επιβάλλεται εσωτερικό αναγκαστικό δανεισμό. Και εσείς λέτε κάνουμε πράξη αντίστασης και δεν μας αφήνετε. Ενώ κάνετε πράξη υποταγής. Και μάλιστα ανόητη πράξη υποταγής. Καλούμεθα σήμερα να ψηφίσουμε μια πράξη την οποία φέρνει προς ψήφιση μια κυβέρνηση η οποία κατήγγειλε με όλη τη δύναμή της τις πράξεις νομοθετικού περιεχομένου 27 τον αριθμό στο παρελθόν. Αίσθηση πάντως προκάλεσε η προσωπική αναφορά του Άδων Γεωργιάδη στο Γιάννη Βαρουφάκη. Το διεθνές σύστημα προειδοποιεί ότι ζούμε τελευταίες μέρες πομπίας. Και ένας μόνο άνθρωπος γυρνάει τα διεθνή μέσα λέγοντας είμαστε πολύ κοντά στη συμφωνία. Ο Γιάννης Βαρουφάκης. Και σκεφτόμουν πόθεν προέρχεται αυτή η τρομερή αισιοδοξία. Και εκείνη την ώρα διάβασα στο διαδίκτυο αυτή την καταπληκτική είδηση. Συλλαλητήριο υπέρ της κάναβης στο Σύνταγμα με την υποστήριξη της νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ. Έχω την εντύπωση ότι ο κ. Βαρουφάκης κάνει πολύ παρέα με την νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ. Άλλη εξήγηση δεν υπάρχει. Ευχαριστώ πολύ και εσύ, κ. Νάλλου. Ο Τάκης Χατζής. Καλησπέρα, Τάκη. Καλησπέρα. Λοιπόν, έχουμε δει πολλά όλα αυτά τα χρόνια στη Βουλή. Μόνο ξύλο δεν έχουμε δει. Παρολίγο να το δούμε και αυτό σήμερα. Αρένα η Βουλή. Ακούσαμε πεζοδρομιακές εκφράσεις. Ακούσαμε βρισιές κανονικά. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Θα ήθελα να σταθούμε λίγο στη μεγάλη εικόνα. Γιατί είναι πολλοί εκείνοι που λένε πως αυτός ο κακός σπόρος, αυτή η αίσθηση του διχασμού, δεν είναι πια μόνο ότι καλλιεργείται, αλλά και ότι αρχίζει να ριζώνει, Τάκη. Δεν είναι μόνο. Πολύ σωστά το λες. Αρχίζει να ριζώνει και δεν είναι τώρα. Έχει κανένα χρόνο, 1,5 αυτή η ιστορία που έχει αρχίσει να είναι κλιμακώνεται. Να κλιμακώνεται, ναι. Με αποτέλεσμα τα σημερινά δηλαδή που είδαμε. Και πρέπει να επισημάνουμε εδώ, Σία, και εγώ αυτό θεωρώ πολύ σοβαρό. Φαντάσου αυτό το κλίμα να περάσει στην κοινωνία. Δηλαδή δεν υπάρχει έλεγχος, γιατί εκεί τουλάχιστον τέλος πάντων υπάρχει και μια ψυχραιμία. Μια ψυχραιμία. Επειδή είπα λοιπόν ψυχραιμία, πρέπει να πω ότι δεν είναι η στιγμή, νομίζω, κατά τη γνώμη μου, από καμία πτέρυγα της Βουλής, να σηκώνονται οι τόνοι. Πρέπει να χαμηλώσουν πάρα πολύ τους τόνους, να συζητήσουν βεβαίως πάρα πολύ σοβαρά, να είναι πάρα πολύ ψύχρεμοι και υπεύθυνοι δηλαδή σε αυτό που λένε, για να φτάσει η χώρα σε ένα θετικό αποτέλεσμα, αν μπορούμε να προβλέψουμε θετικό αποτέλεσμα, που τα σημερινά γεγονότα μάλλον δεν μας οδηγούν σε αυτό το συμπέρασμα, ούτως ώστε με ηρεμία και ο ελληνικός λαός να σκεφτεί την επόμενη μέρα. Αυτό δεν υπάρχει. Υπάρχουν βαριές κουβέντες και βαριές αιτιάσεις. Μα δεν μπορεί τώρα να ακούγονται αυτά τα λόγια από τον κύριο Βούτση. Δεν το περίμενα, γιατί εγώ ήξερα από παιδί ότι η ηθική της αριστεράς είναι διαφορετική. Και πάντα αυτή η ηθική της αριστεράς ήταν που έκανες να τους θαυμάζεις και να διαφωνούσες μαζί τους. Δεν έχει καμία σημασία για το πώς θέλει την κοινωνία ο καθένας, μπορεί να διαφωνείς. Και οι κομμουνιστές και οι πιο αριστεροί και οι λιγότερο και οι πιο ξεθοριασμένο κόκκινο και οι κόκκινοι. Να συμφωνήσουμε πως μία... όλοι αγαπούν τη χώρα τους. Κοίταξε, πως δεν όλοι νομίζω... ορμώνται από την αγάπη για τη χώρα και με τον τρόπο που οι ίδιοι πιστεύουν υπηρετούν το συμφέρον της χώρας. Εγώ πιστεύω... Δηλαδή αυτή είναι μια βάση. Αν μου επιτρέψεις, την οποία πρέπει να συμφωνήσουμε. Δεν πιστεύω ότι υπάρχουν εθνικοί μειοδότες. Αλλιώς συζητάμε για άλλα πράγματα. Άρα, μα μιλήσουμε γι' αυτό, μιλάμε βεβαίως για άλλες καταστάσεις, έτσι. Για προδοσίες και τέτοια. Για όνομα Θεού, δηλαδή να φτάσουμε εκεί. Ξέρεις τι μου θύμισε το κοινοβούλιο σήμερα. Όχι, εγώ δεν τάζησα. Γιατί ήμουν αρκετά μικρός, δεν τάζησα. Τα έχω διαβάσει, τα έχουμε δει σε ντοκιμαντέρ. Τα κοινοβούλια της δεκαετίας του 60. Δεν γίνεται να γυρίσει η Ελλάδα εκεί. Δεν επιτρέπεται να γυρίσει η Ελλάδα εκεί. Τότε που η αριστερά βασανιζόταν όταν ήταν αντιπολίτευση, που ήταν μειοψηφία η ΕΔΑ και θέλανε δημοκρατία. Αυτή τη δημοκρατία θέλανε. Εγώ διερωτάμαι δηλαδή πραγματικά για στελέχη της αριστεράς, εάν αυτό που βλέπουν σήμερα τους ικανοποιεί στην ηθική τους, στην υπόστασή τους, στην ιδεολογία τους. Είναι εθνική αξιοπρέπεια και για τη δεξιά. Μου προκάλεσε και η δεξιά, για όλους ισχύει, διότι δεν και το προηγούμενο χρονικό διάστημα είδαμε άλλου είδους μάχες με ναι. την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας στη Βουλή, που ναι. επίσης δεν θυμούν τον κοινοβουλευτισμό ναι, ναι. και τη δημοκρατία. Και αυτοί δεν αλλά είδα και τον κύριο Μητρόπουλο να απευθύνεται στα θεωρία και τους μαθητές ναι, και να παίρνει μια θέση, εν πάση περιπτώσει, τι θέση? Που θα έλεγε κανείς ότι δεν ανήκε στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ήταν, βέβαια δεν ήταν ανήκει στο ΣΥΡΙΖΑ. Ο κ. Μητρόπουλος άλλωστε είναι πασοκογενής, νομίζω. Όχι, νομίζω είναι πασοκογενής, δεν είναι. Γιατί το ΣΥΡΙΖΑ έχει και μια τέτοια κατάσταση, κατάλαβες. Ο κ. Φίλης. Εδώ, από αυτό το δελτίο ειδήσεων, μαζί
είχαμε πει εδώ και αρκετό καιρό σε ένα σχόλιο για εκλογές. Είχαμε πει λοιπόν ότι αν φτάσουμε στο αδιέξοδο, ενδεχομένως η χώρα να οδηγηθεί σε εκλογές, να πάει ο Πρωθυπουργός σε αυτή τη λύση. Δεν θα τις φοβηθούμε, είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος. Κοίταξε, δεν είναι μόνο ο κύριος Φίλης που το λέει αυτό και ο κύριος Δραγασάκης τα έχει πει και άλλα στελέχη τα έχουν πει. Πρωτοκλασάτο ο κύριος Σκουρλέτης, πρωτοκλασάτα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Κύριος Λαμπουράρης, που είναι δίπλα στον κύριο Τσίπρα, τα έχουν πει. Νομίζω ότι κάπου το πιάσε ο κύριος Μητσοτάκης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σήμερα στη Βουλή, που λέει ότι πάει να δημιουργηθεί ένα κλίμα γιατί μπορεί να θέλετε εκλογές κτλ. Σαφώς για να πάει κάποιος για εκλογές πρέπει να δημιουργηθεί ένα κλίμα. Αυτό το κλίμα το είδαμε να αρχίζει να κλιμακώνεται. Άρα, εάν πάει σε αδιέξοδο ή όποια διαπραγμάτευση γίνεται, γιατί σήμερα δεν ήταν καλά τα πράγματα, η αλήθεια αυτή είναι, τι επιλογές έχει η κυβέρνηση. Θα φανεί λοιπόν τις επόμενες ημέρες, αν καλλιεργείται τα και ένα τέτοιο κλίμα. Τελευταίο, το δημοψήφισμα είναι μια περίεργη περίπτωση. Διότι δεν ξέρω αν για δημοσιονομικά ζητήματα μπορεί να πάει η χώρα σε δημοψήφισμα. Κατά συνέπεια, μια εκλογική αναμέτρηση και είναι πρώτη φορά βέβαια που η κυβέρνηση απειλεί με εκλογές, η ίδια αντιπολίτευση στα εκλογές. Τώρα έχουμε την κυβέρνηση που μας λέει ότι θέλει να πάμε για εκλογές. Σε ευχαριστούμε πολύ, Τάκη. Εγώ. Τώρα, περιφερειάρχες και δήμαρχοι, κυρίες και κύριοι, φαίνεται να κάνουν ένα βήμα πίσω μετά την διαβεβαίωση ότι τα έσοδα από τα ανταποδοτικά τέλη θα εξαιρεθούν από τα διαθέσιμα που πρέπει να μεταφερθούν στην Τράπεζα της Ελλάδος. Αντιπροσωπεία της ΚΕΔΕΣ συγκεντρώθηκε σε ένδειξη διαμαρτυρίας στο πρωί έξω από τη Βουλή, ενώ αύριο ο Πρωθυπουργός θα δεχθεί στο Μέγαρο Μαξίμου τους 13 περιφερειάρχες της χώρας. Νερό στο κρασί τους φαίνεται να βάζουν δήμαρχοι και περιφερειάρχες μετά και τη διαβεβαίωση του Δημήτρη Μάρδα ότι τα έσοδα από τα ανταποδοτικά τέλη δεν συμπεριλαμβάνονται στα διαθέσιμα που υποχρεούνται να μεταφέρουν στην Τράπεζα της Ελλάδος βάσει της πράξης νομοθετικού περιεχομένου. Αντιπροσωπεία της ΚΕΔΕ επέδωσε ψήφισμα σήμερα στην Βουλή, αφήνοντας ακόμη μεγαλύτερα περιθώρια συνεννόησης. Θεωρούμε ως πρώτη καλή διάθεση ότι δεν συμπεριλαμβάνονται τα δημοτικά τέλη μέσα στα διαθέσιμα τα οποία θέλουν να κρατάει η Τράπεζα Ελλάδος και συνεχίζουμε. Νομίζω η συνέχεια θα δικαιώσει όλους μας. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ συμμερίζεται, όπως είπε, την αγωνία των δημάρχων για το αν καλούνται να συνεισφέρουν στη λογική της αυτοκτονίας με την οποία επιχειρεί η κυβέρνηση να φοβήσει τους εταίρους στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης. Και ας ελπίσουμε ότι αυτό θα λειτουργήσει ως μια ευκαιρία να συζητήσουμε σήμερα για το πού βρισκόμαστε, γιατί η έλλειψη πλαισίου, στρατηγικού πλαισίου, είναι αυτό που δημιουργεί τα προβλήματα και επιδεινώνει τα οικονομικά μήκη. Βολές κατά της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Δεν μπορώ να ξεχάσω τι έγινε με το PSI και τα πανεπιστήμια. Δεν μπορώ να το ξεχάσω. Εκεί χάθηκαν χρήματα. Χάθηκαν τα χρήματα, εξαφανίστηκαν. Τα τώρα υπάρχουν, είναι εκεί. Και δίνουν και επιτόκιο 2,5%. Όχι άλλα κροκοδίλια δάκρυα. Όχι άλλα σόου στη Βουλή. Πολυπληθής αντιπροσωπεία δημάρχων με επικεφαλή στον Γιώργο Πατούλη συναντήθηκε στη Βουλή με προέδρους και αντιπροσωπείες σχεδόν όλων των κομμάτων. Ενώ ο Ηλίας Ψινάκης σχολίασε με το δικό του μοναδικό τρόπο τις κραυγές πολιτικών και αυτοδιοικητικών παραγόντων. Η Ελλάδα δεν αντέχει, δεν έχει χρόνο. Δεν αντέχει άλλο να τρώει τις άργες της. Έχει φτάσει, δεν έχει πολλά κομμάτια να πάει ακόμα. Οπότε πρέπει όλοι μας να είμαστε λίγο πιο χαμηλά την μπάλα. Μπους φερμέ που λένε οι Γάλλοι, δηλαδή του Μπεκί, όλοι, μέχρι να γίνει αυτό, πρέπει να σκάσουμε. Οι δήμαρχοι πάντως μοιάζουν να έχουν χωριστεί σε πολλά στρατόπεδα, από άλλοι εμφανίζονται πιο συντηρητικοί και αποφασισμένοι να μεταφέρουν τα ταμιακά τους διαθέσιμα και άλλοι εξακολουθούν να βρίσκονται στα κάγκελα. Η κυβέρνηση κάνει, είπαμε, μια μάχη για να περάσει ένα βαρύ εμπόδιο. Εάν το περάσει το εμπόδιο, όλα καλά. Εάν δεν το περάσει, τι είτε τα έχουμε τα λεφτά. Δεν υπάρχει περίπτωση να επιτρέψουμε σε καμία κυβέρνηση να καταργήσει την αυτοτέλεια των Δήμων. Θα αγωνιστούμε μέχρι το τέλος. Ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών αποκάλυψε μιλώντας στον Sky ότι ορισμένοι αυτοδιοικητικοί έχουν ήδη προχωρήσει τις διαδικασίες που ορίζει επίμαχη πράξη νομοθετικού περιεχομένου, ενώ παραδέχτηκε ότι η νέα κρίσιμη ημερομηνία αποτελεί 26 Μαΐου. Ήδη κάποιοι και περιφερειάρχες έχουν κινηθεί έτσι ώστε να μας βοηθήσουν. Έχουμε μία εικόνα της τάξης των 160 εκατομμυρίων αυτή τη στιγμή. Πάντως, 1η Μαΐου έχουμε ένα ποσό προς το Δουνουτού. 1η Μαΐου okay. Το σημειώνει το Δουνουτού, αλλά είμαστε στις 6 Μαΐου γύρω στα 180. Και ΔΕ και ΕΝΠΕ εξακολουθούν να ζητούν σαφές χρονοδιάγραμμα χρήσης των διαθεσίμων τους, κάτι το οποίο θα θέσουν αύριο και στον ίδιο τον Πρωθυπουργό με τον οποίο θα συναντηθούν.
Το τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Σκόπια με θύματα 14 μετανάστες, η διάσωση δεκάδων προσφύγων στα νυχτά της Λιβύης και η απαγγελία κατηγοριών από τις ιταλικές αρχές κατά του πλοιάρχου που προκάλεσε το χειρότερο ναυάγιο με τα πολεμικά, συνθέτουν τη διεθνή επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι, στο μέτωπο του μεταναστευτικού. Νωρίτερα, οι Ευρωπαίοι ηγέτες στην έκτακτη σύνοδό τους αποφάσισαν να τριπλασιάσουν τα κονδύλια της επιχείρησης διάσωσης τρίτων στη Μεσόγειο. Την ώρα που οι αρχές της Μάλτας σκύδευαν τα 24 ανώνυμα θύματα από τα εκατοντάδες του πρόσφατου ναυαγίου, οι Ευρωπαίοι ηγέτες τηρούσαν ενός λεπτού σιγή στις Βρυξέλλες πριν αποφασίσουν να τριπλασιάσουν τα κονδύλια για τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στη Μεσόγειο. Ο προϋπολογισμός της επιχείρησης τρίτων τριπλασιάζεται. Αρχικά η πρόταση ήταν για διπλασιασμό του ποσού. Εμείς προτείναμε τον τριπλασιασμό, κάτι που σημαίνει ότι τα χρήματα για την επιχείρηση θα φτάσουν τα 120 εκατομμύρια ευρώ, περίπου τις δαπάνες της ιταλικής επιχείρησης διάσωσης Mare Nostrum. Οι ηγέτες επίσης συμφώνησαν να παρέχουν περισσότερα σκάφη στις αποστολές τρίτων και Ποσειδών, να βάλουν στο στόχαστρο τους διακινητές, ενώ συζητήθηκε το ενδεχόμενο κατάληψης και καταστροφής των δουλεμπορικών πλοιαρίων, αλλά και το πιλωτικό πρόγραμμα επανεγκατάστασης προσφύγων μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Ιταλός Πρωθυπουργός, που ζήτησε να συγκληθεί εκτάκτως στη Σύνοδο Κορυφής, εξέφρασε την ικανοποίησή του. Για πρώτη φορά, σε γραπτό κείμενο, η Ευρώπη διαθέτει στρατηγική για το μεταναστευτικό. Όχι απλά μια συναισθηματική αντίδραση, αλλά στρατηγικό όραμα για την αντιμετώπιση της κατάστασης. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός εξήγησε ότι και η χώρα μας επηρεάζεται. Στη Σύνοδο καταστήσαμε σαφές ότι το μεταναστευτικό και προσφυγικό πρόβλημα δεν αφορά μόνο τις περιοχές της Μεσογείου στη Βόρεια Αφρική, αλλά και την Ανατολική Μεσόγειο, όπου υπάρχει ένας σημαντικός πυλώνας όπου έρχονται προσφυγικές, κυρίως ροές, πρόσφυγες από τη Συρία που περνάνε στην Ευρώπη μέσω της Τουρκίας. Στην Ιταλία, την ώρα που σκάφος της ακτοφυλακής κατέπλεσε στο λιμάνι της Κατάνης, μεταφέροντας ένα ακόμα φορτίο απελπισμένων μεταναστών από την υποσαχάρια Αφρική, στο δικαστήριο της ίδιας πόλης προσάγονταν οι δύο ύποπτοι για τη μεγαλύτερη μεταπολεμική ναυτική τραγωδία στη Μεσόγειο. Ο πλοίαρχος του αλιευτικού, Μοχάμαντ Αλί Μαλέκ, που κατηγορείται για πρόκληση ναυαγίου και κατά συρροήν ανθρωποκτονία 800 επιβατών, και ο βοηθός του. Ισχυρίζεται ότι είναι αθώος. Υποστηρίζει ότι είναι αθώος. Λέει ότι και αυτός, όπως οι υπόλοιποι, είναι μετανάστης και ότι πλήρωσε για να επιβιβαστεί στο πλοίο. Μείνετε εδώ, κυρίες και κύριοι, θα δούμε αμέσως μετά πως κάτοικοι στο Πικέρμια αγκάλιασαν και βοήθησαν μετανάστες. Σε καλή κατάσταση βρίσκονται, κυρίες και κύριοι, 96 μετανάστες κουρδικής, Ιρακινής και Συριακής καταγωγής που φιλοξενούνται το τελευταίο 24ωρο στο κλειστό γυμναστήριο Πικερμίου Ραφίνας, ενώ την τύχη τους ψάχνουν από σήμερα και οι 90 μετανάστες που επέζησαν από το ναυάγιο της Ρόδου, αφού έφτασαν στην πρωτεύουσα με την ελπίδα να καταφέρουν να πάνε σε κάποια άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Στο κλειστό γήπεδο μπάσκετ του Πικερμίου στην Αττική φιλοξενούνται προσωρινά οι 96 μετανάστες που εντοπίστηκαν σε ξύλινο σκάφος στη θαλάσσια περιοχή στο στενό Καφιρέα. Και για ακόμα μια φορά η τοπική κοινωνία τους αγκάλιασε. Φέραμε νερά, φέραμε λίγα τρόφιμα, φέραμε λίγα ρούχα, παπούτσια, ό,τι μπορούμε, γιατί ακούσαμε ότι είναι παιδάκια και οικογένειες. Προορισμός των προσφύγων κουρδικής, Ιρακινής και Συριακής καταγωγής ήταν η Ιταλία. Ωστόσο, βρέθηκαν σε δυσχερή θέση στο στενό Καφιρέα και ευτυχώς εντοπίστηκαν από το λιμενικό που έκανε περιπολία. Οι τρεις διακινητές τους συνελήφθησαν. Ήταν πολύ επικίνδυνο το ταξίδι. Έχω ένα παιδί που έκλαιγε συνεχώς. Ήταν πολύ άσχημα. So bad. Όπως μας είπαν, ο καθένας τους πλήρωσαν από 4 έως 6.000 ευρώ για να ξεφύγουν από την κόλαση που ζούσαν. Don't have security to Iraq, okay? Δεν υπάρχει ασφάλεια στο Ιράκ, δεν υπάρχει ελευθερία. Είναι πολύ επικίνδυνα εκεί. Υπάρχουν τρομοκράτες. Οι 95 μετανάστες θα παραμείνουν στο κλειστό γυμναστήριο του Πικερμίου μέχρι να ολοκληρωθεί η ταυτοποίηση και να τους δοθεί η προσωρινή άδεια. Έπειτα θα κατευθυνθούν στην Αθήνα ή σε διαφορετικό χώρο όπου θα αναζητήσουν την τύχη τους. Κλιμάκιο από γιατρούς, νοσηλευτές και κινητή μονάδα μετέβη εκεί προκειμένου να τους παράσχει τις πρώτες βοήθειες. Ανάμεσά τους είναι 13 ανήλικα παιδιά και 9 γυναίκες, μία εξ αυτών έγκυος. Όλοι αυτοί οι οποίοι κινητοποιηθήκαμε και σε τοπικό επίπεδο προσπαθήσαμε να λύσουμε ένα πρόβλημα, δεν έχουμε καμία μα καμία πληροφόρηση για το πόσο καιρό θα μείνουν. Χθες έλεγα ότι αν είναι ώρες, αν είναι μέρα,
Είναι κάτι το οποίο δεν το γνωρίζουμε. Θα πρέπει λοιπόν το κράτος σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση να δει πιο ζεστά και πιο το θέμα, γιατί από ό,τι εδώ πληροφορούμαστε από τον Δήμαρχο, κανείς στην ουσία δεν έχει διαφερθεί από τους κρατικούς φορείς να βοηθήσει. Στο λιμάνι του Πειραιά έφτασαν και οι 86 από τους 90 μετανάστες που διασώθηκαν από το ναυάγιο της Ρόδου. There is war. Υπάρχει πόλεμος, μόνο πόλεμος. Παντού βλέπεις να σκοτώνονται. Τίποτα δεν είναι όμορφα στη Συρία. Όλα έχουν καταστραφεί. Χάσαμε τα πάντα, τους γονείς μας, τους φίλους μας. My family is still there. Η οικογένειά μου έμεινε πίσω. Οι φίλοι μου πήγαν σε διαφορετικές χώρες όπως στην Τουρκία, στην Αίγυπτο ή στην Ελλάδα. Like Egypt, like Greece. Σύμφωνα με πληροφορίες, κάποιοι από τους διασωθέντες ταξίδεψαν χθες το βράδυ με αεροπλάνο προς την Αθήνα, ενώ ανάμεσά τους βρίσκονται και επιχειρηματίες και επιστήμονες από τη Συρία. Δεν υπάρχουν χρήματα, δεν υπάρχει δουλειά, δεν υπάρχει ζωή στην Ελλάδα για τους ανθρώπους από τη Συρία. Σε άλλες χώρες είναι καλά. Στη Γερμανία, για παράδειγμα, είναι καλά. Οι περισσότεροι μετανάστες πήραν τον ηλεκτρικό και κατευθύνθηκαν προς την Ομόνια. Σκοπός τους, όπως λένε, δεν είναι να μείνουν στην Ελλάδα, αλλά να φτάσουν σε κάποια άλλη ευρωπαϊκή χώρα, όπως τη Γερμανία ή την Ολλανδία. Αβάσιμος χαρακτηρίζει η Ντίτζα τους ισχυρισμούς της κυβέρνησης μέσω του Υπουργού Εσωτερικών Νίκου Βούτση ότι η Συμφωνία Παραχώρησης του Δικαιώματος Χρήσης Συχνοτήτων στην εταιρεία βλάπτει το δημόσιο συμφέρον. Η Ντίτζα, με ανακοίνωσή της, επισημαίνει ότι οι διαδικασίες που ακολουθήθηκαν ήταν νόμιμες, διαφωνείς και σύμφωνες με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές, πετυχαίνοντας το υψηλότατο ποσοστό κάλυψης 96,2% του πληθυσμού. Το τηλεοπτικό σήμα αλλάζει. Γίνεται ψηφιακό. Ενημερωθείτε στο digia.gr. Νόμιμες και διαφανείς χαρακτηρίζει η Digia τις διαδικασίες παραχώρησης του δικαιώματος χρήσης των συχνοτήτων, καταρρύπτοντας με ανακοίνωσή της τις αιτιάσεις του Υπουργού Εσωτερικών Νίκου Βούτση, ο οποίος κατηγορεί την εταιρεία ότι λειτουργεί εις βάρος του δημοσίου συμφέροντος. Οι επαναλαμβανόμενοι ισχυρισμοί για βλάβη του δημοσίου συμφέροντος είναι παντελώς αβάσιμοι, καθώς οι διαδικασίες που ακολουθήθηκαν για την απόδοση του σχετικού φάσματος ήταν απόλυτα νόμιμες και διαφανείς, με ανοιχτό διεθνή διαγωνισμό, όπου τηρήθηκαν όλες οι ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με όρους και προϋποθέσεις ως προς το τίμημα και τις συμμετοχές που καθορίστηκαν από ανεξάρτητη αρχή. Η συμφωνία παραχώρησης στην DGA, η οποία θίγει καταφανώς στο δημόσιο συμφέρον, προβλέπει τυπική πληθυσμιακή κάλυψη μόνο 95% σε πανελλαδικό επίπεδο και όχι αναπεριφέρεια. Με αποτέλεσμα, πολλές περιφέρειες να έχουν πολύ ελιπέστερη κάλυψη, η οποία αντισταθμίζεται από την ευκολότερη και πληρέστερη κάλυψη μεγάλων αστικών κέντρων. Σε αντίθεση με τους ισχυρισμούς του Νίκου Βούτση, η DGA, δίνοντας πλέον τη δυνατότητα στον τηλεθεατή να βλέπει όλο το μπουκέτο των καναλιών που εκπέμπουν στη χώρα, καλύπτει πληθυσμιακά αισθητά μεγαλύτερο ποσοστό από αυτό που ισχυρίζεται ο Υπουργός Εσωτερικών. Η εταιρεία μάλιστα υπενθυμίζει τη δυνατότητα που έχει η πολιτεία να καλύψει με δική της πρωτοβουλία το μικρό ποσοστό των οικοκυριών που παραμένουν χωρίς ψηφιακή κάλυψη. Το δίκτυο της DGA αναπτύχθηκε με βάση το χάρτη συχνοτήτων που όρισε η πολιτεία. Μάλιστα, πέτυχε το πολύ υψηλό ποσοστό κάλυψης 96,2% του πληθυσμού, τόσο για τα ευρωπαϊκά δεδομένα, όσο και για τον ιδιώτη πάροχο. Θα περίμενε κάποιος λοιπόν ότι η πολιτεία, χρησιμοποιώντας μόνο μέρος του εκπληστηριάσματος των 18,3 εκατομμυρίων ευρώ, να φρόντιζε να επεκτείνει την κάλυψη του σήματος, εφόσον στόχος της ήταν ιδιωτική τηλεοπτική σταθμή να φτάσουν μέχρι τον τελευταίο Έλληνα, δίνοντας την ελάχιστη επιπλέον κάλυψη που υπολείπεται των υποχρεώσεων του ιδιώτη παρόχου με βάση την αρχή της ανταποδοτικότητας των τελών. Η κυβέρνηση από την πλευρά της δηλώνει ότι θα αναζητήσει ευθύνες από όλους τους εμπλεκομένους την ώρα που η DGA κάνει λόγο για σειρά μεθοδεύσεων και σκοπιμοτήτων στο πλαίσιο μιας προσπάθειας που στόχο έχει να αλλοιωθεί η πραγματικότητα για να παραποιηθεί το έργο που υλοποιήθηκε από την DGA. Καλησπέρα την Κατέρινα Χριστοφιλίδου. Καλησπέρα. Ένας Αφρικανός εισβολέας απειλεί τα Παρθένα νησιά Καλαμπάγκος, ένα σαλιγκάρι ιδιαίτερα καταστροφικό, το οποίο μάλιστα επεκτείνεται. Μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα, το αφρικανικό αυτό σαλιγκάρι εισβολέας έχει κάνει σημαντικές καταστροφές στη βλάστηση, ενώ υπάρχουν φόβοι ότι μπορεί να απειλήσει και τον άνθρωπο, καθώς είναι φορέας ενός επικίνδυνου παρασίτου. Για την νεκρή ζωσή του, μάλιστα, επιστρατεύτηκαν έμπειρα λαμπραντόρ. Στα Παρθένα νησιά Γκαλαπάγκος μπήκαν εισβολείς και άμεσα χτύπησε συναγερμός. Ειδικές δυνάμεις με επικεφαλής το Δαρβίνο, ένα έμπειρο Golden Retriever, συνοδευόμενο από τον πιστό του συνεργάτη, ένα μαύρο λαμπραντόρ, τον Νέβιλ, ανέλαβαν έργο.
Αποστολή τους είναι με την εξασκημένη μύτη τους να εντοπίσουν τα σαλιγκάρια εισβολής που απειλούν την ισορροπία του οικοσυστήματος στα νησιά Γκαλαπάγκος. Πρόκειται για αφρικανικά σαλιγκάρια και για να τα εντοπίσουν χρειάζεται να σκάψουν στο έδαφος. Τα σαλιγκάρια εισβολής έχουν ήδη επεκταθεί σε ακτίν ενός μιλίου σε ένα από τα νησιά, καταστρέφοντας μπανανόδεντρα, ανανάδες, καρότα και καλλιέργειες καφέ. Εκτός από την οικονομική ζημιά, αυτό το είδος σαλιγκαριού είναι και φορέας ενός παρασίτου, το οποίο μπορεί να απειλήσει και την ανθρώπινη ζωή, παράλληλα με την καταστροφή της βλάστησης. Και σε ένα τόσο ευάλωτο οικοσύστημα, όπως τα Γκαλαπάγκος, δεν μπορούμε να αγνοήσουμε ένα τέτοιο κίνδυνο. Η Υπηρεσία για την Ασφάλεια της Βιοπικιλότητας στα Γκαλαπάγκος είχε εντοπίσει τα σαλιγκάρια και αρχικά προσπάθησε να τα απομακρύνει με τα χέρια, αλλά δυστυχώς τα αποτελέσματα ήταν πενιχρά. Αυτό που κάνουν τα σκυλιά είναι ο εντοπισμός των εισβολέων με την αλάθητη όσφρησή τους. Από το 2017, σε όλα τα αεροδρόμια και τα λιμάνια στα νησιά Γκαλαπάγκος, μια ειδική υπηρεσία θα εξετάζει σχολαστικά όλες τις εισαγωγές προϊόντων στη χώρα, έτσι ώστε να απομονώνουν τους εισβολείς πριν αρχίσουν να επεκτείνονται. Και αυτό το Σαββατοκύριακο, Κατερίνα, καθαρίζουμε, όχι σαλιγκάρια. Όχι, βεβαίως. Καθαρίζουμε στο πλαίσιο της εκστρατείας όλοι μαζί μπορούμε και στο περιβάλλον. Την Κυριακή 26 Απριλίου η δράση μας θα μεταφερθεί σε μια περιοχή Natura, το παραποτάμιο δάσος του Αξιού, μια περιοχή που φιλοξενεί 95 είδη σπάνιας χλωρίδας. Εκεί λοιπόν θα γίνει καθαρισμός σε συνεργασία με το φορέα διαχείρισης Δέλτα Αξιού και το Δήμο Χαλκιδόνας Θεσσαλονίκης, αλλά και περιβαλλοντικές οργανώσεις καθώς και συλλόγους από τη Θεσσαλονίκη. Σημείο συνάντησης είναι η περιοχή Μούντο, στο παραποτάμιο δάσος του Αξιού, στις 10 το πρωί. Τα καλά νέα της ημέρας, η ελληνική έρευνα που δείχνει την ευρυετική επίδραση που έχει το χαμομήλι στον θυροειδή και την προστασία από τον καρκίνο. Το χαμομήλι μειώνει τις πιθανότητες εμφάνισης καρκίνου του θυροειδούς σύμφωνα με μελέτη που διεξήχθη στην Ελλάδα. Οι ερευνητές εξέτασαν με συνέντευξη ασθενείς στην Αθήνα, θέτοντας ερωτήσεις για τον τρόπο ζωής και διατροφής τους και διαπίστωσαν ότι οι άνθρωποι που ανέφεραν ότι πίνουν περισσότερα αφεψίματα με χαμομήλι για μεγαλύτερες χρονικές περιόδους ήταν λιγότερο πιθανό να αναπτύξουν κακοήθειες στο θυροειδή από εκείνους που δεν το έκαναν. Οι άνθρωποι που έπιναν χαμομήλι 2-6 φορές την εβδομάδα είχαν 70% λιγότερες πιθανότητες να αναπτύξουν διαταραχές του θυροειδούς και σύμφωνα με τους επιστήμονες, μετά από 30 χρόνια τακτικής κατανάλωσης, μειώνεται ο κίνδυνος εμφάνισης καρκίνου του θυροειδούς κατά περίπου 80%. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Με ισχυρή άμυνα, οι πολύστρες του Ολυμπιακού επιβλήθηκαν με 18 τη σκήνευση στο Παπαστράτιο και πήραν έτσι την πρόκριση στον τελικό της Ευρωλίγκας για πρώτη φορά στην ιστορία τους. Πρόκριση όμως είχαμε και για τον Ολυμπιακό στο μπάσκετ, με τον εορτάζοντα Γιώργο Πρίντεζη να πετυχαίνει ένα φαρμακερό τρίποντο, νίκησε 71-68 την Μπαρτσελόνα, έκανε το 3-1 στη σειρά των προημιτελικών και προκρίθηκε έτσι στο Final Four της Μαδρίτης. Πρώτη αντίπαλος για τους Ερυθρόλευκους θα είναι η Τσέσκα Μόσκας στις 15 Μαΐου. Μια χείρος Γιώργου Πρίντεζη από τα 6.75 στην εκνοή του αγώνα, ο Ολυμπιακός πέτυχε το 3-1 στη σειρά των play-off της Ευρωλίγκα. Οι Ερυθρόλευκοι επικράτησαν με 71-68 της μαχητικής Μπαρτσελόνα στον τέταρτο μεταξύ τους αγώνα στο κατάμεστο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Οι Ισπανοί δεν στάθηκαν ικανοί να αποκλείσουν την ομάδα του Πειραιά, η οποία θα βρεθεί στη Μαδρίτη προκειμένου να διεκδικήσει το τρόπαιο. Παρότι ο Ολυμπιακός βρέθηκε ακόμα και στο μείον 10 στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου, βρήκε τις λύσεις να γυρίσει το παιχνίδι και να το πάει στο σουτ, εκεί όπου ο Πρίντεζης μετά από την πάσα του Λούκα ευστόχησε για το τρίποντο που χάρισε την πρόκριση. Ή σουτάρισε εκεί πέρα ή λίγη το παιχνίδι. Δεν υπάρχει τέτοιο. Όπου το σουτάρισε μπήκε. Ο Θεός ήταν μαζί μας, τι να πω. Πάλι καλά γιατί τα είχαμε σπάσει πιο πριν. Εντάξει, προς το παρόν πήγαμε στο Final Four. Έχουμε μπροστά μας τώρα σίγουρα αξίζει συγχαρητήρια σε όλους. Αλλά τώρα έχουμε μια άλλη πρόκληση. Να το ευχαριστηθούμε σήμερα, να χαρούμε και από αύριο μεθαύριο να σκεφτούμε την καινούργια πρόκληση η οποία έρχεται. Ο Βασίλης Πανούλης ήταν ο πρώτος σκόρερ με 17 πόντους, ενώ ο Γιώργος Πρίντεζης ήταν ο καλύτερος παίκτης των Ερυθρόλευκων σε αυτή τη σειρά των play-off. Ο Ολυμπιακός μετά από ένα χρόνο επιστρέφει στο Final Four και για ακόμη μια φορά θα βρει μπροστά του την CSKA Μόσχα στον ημιτελικό της 15ης Μαΐου. Είναι τεράστια επιτυχία για το σύλλογο, το ξαναλέω, ότι πήγε στο Final Four. Αλλά απομένει ακόμα το Final Four και το πρωτάθλημα. Οπότε είμαστε ακόμα, πρέπει να μείνουμε συγκεντρωμένοι στους στόχους μας. Κάθε πρόκληση είναι και καινούργια. Όπως είπε και ο Μπίλης, ζούμε το παρόν και το μέλλον. Πάμε εκεί πέρα να κάνουμε το καλύτερο.
Για τρίτη φορά στην ιστορία της Ευρωλίγκα, δύο Έλληνες προπονητές θα βρεθούν αντιμέτωποι στα ημιτελικά του Final Four. Ο Γιάννης Φερόπουλος του Ολυμπιακού και ο Δημήτρης Ιτούδης της ΤΣΕΣΚΑ Μόσχας θα είναι οι άρχοντες στη μεταξύ τους αναμέτρηση στα ημιτελικά και θα προσπαθήσουν να οδηγήσουν τις ομάδες τους στον τελικό και στην κατάκτηση της ευρωπαϊκής κορυφής. Το ρόλο της ΕΠΟ στη διαμάχη της κυβέρνησης με τη ΣΟΥΕΦΑ και FIFA, κατήγγειλε με δηλώσεις του ο Υφυπουργός Αθλητισμού Σταύρος Κοντονής, που χαρακτήρισε την ΕΠΟ σαν πολιορκητικό κρυό που απειλεί το ελληνικό ποδόσφαιρο με έξωση. Ο Λόρις Άντζες μίλησε στο BBC για την εμπειρία του στην Ελλάδα όταν ήταν στην τεχνική ηγεσία του Απόλλωνα Σμύρνης και προχώρησε σε αποκαλύψεις που θα συζητηθούν. Λίγες ώρες μετά την αποκάλυψη πως πρώην παίκτης και προπονητής της Βέρειας έχουν καταθέσει ενόρκωση ότι τους ζητήθηκε να ιτηθούν εσκεμμένα στον αγώνα με τον Ολυμπιακό, μία ακόμη καταγγελία έρχεται στο φως της δημοσιότητας, διασύροντας το ελληνικό ποδόσφαιρο και στο εξωτερικό. Ο πρώην προπονητής του Απόλλωνα Σμύρνης, Λόρις Άντζες, σε συνέντευξή του στο BBC, αποκάλυψε κάτι σημαντικό που του είχε εκμυστηρευτεί ο τότε πρόεδρος της ομάδας, Σταμάτης Βελής. Ο πρόεδρος της ομάδας μου είχε πει πως μία ομάδα, ο Ολυμπιακός, του είχε πει πως θα υποβιβαστούμε και πως δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι γι' αυτό. Κάθε συζήτηση στο δείπνο για το ποδόσφαιρο τελείωνε με τη φράση πως ένας παίκτης έχει στήσει αυτό το μάτς, ο άλλος το άλλο κτλ. Ο Υφυπουργός Αθλητισμού Σταύρος Κοντονής, αφού χαρακτήρισε την ΕΠΟ πολιορκητικό κρυό της FIFA και της UEFA, συναντήθηκε με τον πρόεδρο της ΑΕΚ, Βαγγέλη Ασλανίδη, ο οποίος του εξέφρασε τη στήριξη της Ένωσης στους χειρισμούς του για την πάταξη της διαφθοράς στο ποδόσφαιρο. Και σαν σκεπτικό και σαν πρακτική, είναι με το δίκιο. Και το δίκιο αργά ή γρήγορα θα κερδίσει. Με την απόφαση του Υφυπουργού να τοποθετούνται στο εξής τακτικοί δικαστές στα πειθαρχικά όργανα του ποδοσφαίρου, συμφωνεί και ο πρώην πρόεδρος της ΕΠΟ, Σοφοκλής Πυλάβιος. Υπάρχει η κυβερνητική βούληση να έχουμε δικαστές, εν ενεργεία δικαστές και εν ενεργεία εισαγγελείς στα πειθαρχικά ποδοσφαιρικά όργανα. Μαζί σας. Γιατί, γιατί διαφωνεί. Δεν το ξέρω. Θεωρώ ότι η ΕΠΟ πρέπει να το δει. Μία ματιά τώρα στις αγορές. Κέρδη 3,39% σήμερα για το γενικό δείκτη στην Αθήνα. Θετικά τα πρόσημα και στις ευρωπαϊκές αγορές. Αντίστοιχη εικόνα και στη Wall Street. Πάμε τώρα στις συναλλαγματικές ισοτιμίες. Θα βρούμε το ευρώ να ενισχύεται σχέση με το δολάριο, να υποχωρεί εναντί του γεν, όπως και το αμερικανικό νόμισμα εναντί του γεν. Μεικτά πρόσημα για τις αγορές του αργού πετρελαίου. Υποχώρησε η τιμή του χρυσού στα 1.183 δολάρια η ουγγιά. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Η μικρή άνοδος της θερμοκρασίας θα είναι το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού για το Σαββατοκύριακο και κυρίως για την Κυριακή. Ας ξεκινήσουμε όμως πρώτα με τις φωτογραφίες που εσείς μας στέλνετε στο skykeros.gr. Η πρώτη φωτογραφία είναι Φισκάρδο Κεφαλονιάς, από το Γιώργο η φωτογραφία, υπέροχη εικόνα. Στη συνέχεια πάμε εδώ, ο Δημήτρης έκανε παραπέντε και πετώντας τράβηξε αυτή τη φωτογραφία πάνω από τη λίμνη Τριχονίδα της Ετωλοακαρνανίας. Και η τελευταία φωτογραφία είναι πηγαίνοντας στον επαρχιακό δρόμο από την Μικάνη στην Καλαμπάκα. Ο Κοσμάς τράβηξε αυτή τη φωτογραφία. skykeros.gr, ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας και βλέπετε τον καιρό. Αύριο λοιπόν Σάββατο, τοπικές βροχές θα εκδηλωθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στην κεντρική και τη βόρεια Ελλάδα. Πάντως, μέχρι το βράδυ ο καιρός θα έχει βελτιωθεί παντού. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις, ανατολική-νοτιοανατολική 3 με 5 και στα νότια τοπικά μέχρι 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στη βόρεια Ελλάδα 19 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 20 με 20. 22 βαθμούς. Στην Αττική λίγη συννεφιά παροδικά αυξημένη με παροδικές μπόρες κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Νότιοι άνεμοι 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία στην Αθήνα από 10 έως 20 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη τοπικές βροχές κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, ίσως και παροδική καταιγίδα, άνεμοι νότιο-ανατολική 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία στην πόλη από 9 έως 19 βαθμούς. Την Κυριακή και τη Δευτέρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος στη χώρα μας με λίγες μόνο τοπικές συννεφιές στα απογεύματα στα υπηρετικά. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική-νοτιοανατολική 3 με 5 και στα νότια τοπικά μέχρι 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι της Κυριακής στους 22 με 23 βαθμούς. Θα ανέβει ακόμα λίγο τη Δευτέρα το μεσημέρι η θερμοκρασία. Τέλος, να σας πω ότι την Τρίτη και την Τετάρτη παροδικές μπόρες θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια, κυρίως ορεινά της υπηρετικής χώρας. Κυρίες και κύριοι, αυτά ήταν τα νεότερα στοιχεία για τον καιρό. Καλό σας βράδυ, καλό Σαββατοκύριακο.
Και εδώ ολοκληρώθηκε, κυρίες και κύριοι, το δελτίο μας. Είναι καθημερινά στη διάθεσή σας και μέσα από την ιστοσελίδα μας sky.gr. Παρακολουθήστε επίσης την επικαιρότητα μέσα από τη σελίδα του Sky στο Facebook και το account μας στο Twitter. Αμέσως τώρα η ξένη σειρά Elementary. Από όλους εμάς, καλή σας νύχτα. Καλό Σαββατοκύριακο.